Καλησπέρα σας! Τι πολυκοσμία είναι αυτή, φίλε. Τι κινητικότητα υπάρχει στο ραδιόφωνο. Πάρτε αυτό την ιδέα μπροστά μου. Θα το βλέπω λίγο. Λίμπερο 107,4. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, της μεγαλύτερης αθλητικής παρέας στην πόλη. Είναι ο Μπαλαντέρ, παρά θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης στο ένα μικρόφωνο ψάχνει να βρει ένα μάτς τώρα στη Γαλλία play-off. Μην πω τι δηλαδή. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε και μια θαυμάστρια της εκπομπής η οποία ήρθε για να την για να απολαύσει. Έλα σε τον εδώ, εδώ πέρα θαυμάστρια, θαυμάστρια. Είναι εκπληκτικό λοιπόν. Θα την έχουμε και αυτή παρέα εδώ πέρα. Έρχεται να δει πως γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή για μια ακόμα φορά. Γιατί δεν λέει να το εμπεδώσει. Βολέψου τώρα με τα στατιστικά. Και άντε γεια. Λοιπόν, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου που κοιτάει με απορία και λέει τι γίνεται μέσα σε αυτό το τρελό στούντιο. Να πούμε, γίνεται χαμός. Ο ένας ψάχνει να βρει ματς. Η άλλη εδώ πέρα ζει το δικό της όνειρο. Εντάξει. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54520. Αμά. Μέχρι το πρώτο θα μιλήσω. Σιγάρι, ναι, εντάξει. Okay. Θα μιλήσω λίγο το χαλί. Ας το χαϊδεύει λίγο. Καλά είναι. Μην το κλείσουμε και τέλος. Όχι. Καλά είναι εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 στέλνετε, δεν τα διαβάζουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά αν θέλετε να στηρίξετε, επειδή μου γενικότερα την προσπάθεια, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, δεν είναι καλοδεχούμενοι. Είτε στα social τα οποία χειριζόμαστε άριστα, και εγώ και ο Νίκος, και καλλιεργώ εδώ πέρα ειδικά. Αυτό, ας να το πει κάποιος άλλος. Αυτό, άσε! Έτσι, μπράβο, το ξέρω εγώ. Το ξέρω εγώ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Ποιος αν τα χειρίζεσαι άριστα. Ποιος το έλεγε αυτό. Δεν ξέρω. Μήπως είναι του τέτοιου τσάκωνα αυτό. Αυτό άσε να το ξέρω εγώ, όχι. Μήπως είναι τσάκωνα κάτι. Μήπως είναι γνωστός διευθυντής της πόλης του αθλητικού. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν κι αυτός. Α, δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σε μια τρίτη που έχει πραγματάκια με τα οποία θα πραγματευτούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, υποτίθεται βρέχει, έχει ζέστη. Ναι, είναι λίγο περίεργη. Ρίχνει κάτι σαν βροχή σε κάποια φάση, αλλά δεν δροσίζει. Κάτι για φωτιά στο σεξου. Πρέπει να πέσει ένα κεραυνό εκεί κοντά. Και να δημιουργήθηκε ζήτημα και φυσικά. Άρχισε να στραπεί. Γιατί είμαι, εννοείται ότι είμαι λαγωνικό. Αυτό είναι πάντα standard site. Μπορείς να το. Ναι, τώρα θέλω να φύγουν όλα αυτά μας εδώ πέρα γιατί με εκνευρίζουν. Ναι, δεν έχει adblock. Γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος μου έλεγε έξω ότι πόσο θέλει να δει το Game 5 της ναι. LMB ναι. ανάμεσα σε Asvel ναι. Villarbon ναι. μαζί με την Μονακό. Έσκασε με το φίλο σου στο live, έτσι. Χαβιέ Καμπούρα. Αδελφός. Όλα, Χαβιέ. Όλα, Χαβιέ. Όλα. Πάπι Ντελ Πάοκ. Πάπι. Καλό. Καλό. Έλα. Ναι, ρε φίλε. Τα γοράκι μου. Ρε, λοιπόν. Χαβιέ είσαι. Χαβιέ Κάμπορα. Εντάξει. Πονούσε τότε η μισή πόλη γιατί δεν μπορούσε να τον έχει. Αυτά δεν τα λέτε όμως. Αυτά δεν τα λέτε. Είναι αυτά εδώ πέρα. Εντάξει. Κάποιοι τον θέλανε σε μια ομάδα, αλλά δεν πήγε. Εντάξει. Κάποιοι λέγανε ότι τον κυνηγάνε. Ναι, όχι, τον πήρανε, όχι, θα κάνει προσφυγή, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και τι πήρα, Νίκο, στο τέλο. Τίποτα. Να μην πεις αυτό που σκεφτόσαι, καλέ μου φίλε. Όχι, καλέ φίλε και συνάδελφε, δεν θα το πω. Σε μια τρίτη που, όπως είπε και ο Νίκος, ο καιρός για μία ακόμα μέρα είναι σαν την περίοδο της γυναίκας. Πολύ περίεργο. Δεν είναι αυτό. Απλά δεν είναι. Δηλαδή, άμα είναι να βρέξει. Ναι. Βρέξε, αδελφέ. Ωραία, να ζήσουμε μια μέρα βροχερή και να έχει δροσιά τώρα. Αυτή η ιδέα που γίνεται σήμερα. Φύσηξε λίγο τώρα το βραδάκι. Είναι η αλήθεια. Έχει έναν αγέρα που λέει και η Μαρινέλα. Αγέρα ήσουν. Τώρα δεν φύσηξε, ρε φίλε. Τώρα απλά λίγο να χαζοβρέχει. Δεν ξέρω αν με έπιασε τώρα καλά. Φύσηξε. Εγώ πριν πήγα στο γραφείο και είχα ανοιχτό το. Πολλοί με έχουν εκτελήσει αυτά τα πράγματα. Το παράθυρο μου ήρθε σε κάποια φάση ήταν. Να μέσα. Ο Νίκος, ο οποίος κάθεται παιδιά μέσα στο γραφείο και δεν ανοίγει το air conditioner. Μιλάμε για. Εντάξει, προβληματικό. Το air conditioner, φίλε. Κάνει γκρ. Και τι να κάνουμε δηλαδή, ρε φίλε. Εκτός από αυτό δροσίζει κιόλα. Δεν μπορώ να το δουλέψω. Δεν γίνεται. Δεν είδε ένα πάρα πολύ. Ένα μισάωρο τώρα θα το φάμε για να βρει ο Νίκος το link. Σταμάτα, από το βρήκαμε, ρε. Σταμάτα, ρε. Από τη Βιλερμπάν. Σταμάτα, απλά τώρα θα τα ξαναβγάλω αυτά, κατάλαβες. Μαρσέι, Παρί Σεν Ζερμέν. Βρες το επόμενο σουτέρι. Βρες το επόμενο σουτέρι. Foxy Affairs.com. Τι λέει, ρε φίλε. Για κάνε να ντου. είδα σήμερα να κυκλοφορεί ένα print screen στα social. Ναι. Που έχει στείλει. Μία σύζυγος στο Μπαντού, γνωστή εφαρμογή, ρε παιδί μου. Τι είναι το Μπαντού? Είναι το ελληνικό Tinder. Δεν το λες Tinder. Είναι, ρε παιδί δεν μου, ξέρω, μία ελληνική εφαρμογή ναι. γνωριμιών. Μπαντού. Ναι. Ελληνική εφαρμογή γνωριμιών. D-A-D-O-U, γιατί μπορεί να το ψάξει μετά. Α. Να ξέρεις. Λοιπόν, και έχει στείλει μία γυναίκα γανακτισμένη στο Μπαντού, ρε παιδί μου, η σύζυγος, ότι έχει δημιουργηθεί κατά λάθος ένα οργανισμό στον άντρα μου και πρέπει να το σβήσετε. Έστειλε η γυναίκα, καημένη, που να ξέρε.
Και όπως έγραψε κι άλλος, ο άντρας έχει στείλει μέχρι στον Σπύρο Μπιμπίλα. Για να δεις, είναι αποδείξω, δεν είναι έτσι. Κατάλαβες, καημενούλα. Πιστεύεις ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας έχει αυτό το παντού? Α, δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Για να βρίσκει γυναίκες. Θα παίξεις, είχαμε, θα παίξεις. Θα παίξεις. Θέλεις, δεν θέλεις. Εγώ δηλαδή θα το βάλω και θα παίξεις. Έχω κουραστεί, θα σε βλέπω να παλεύεις. Θα το βάλω και θα παίξεις. Δεν το έχεις στην τηλεόραση? Όχι, δυστυχώς. Τι ταλαιπώρια είναι. Τι ταλαιπώρια. Θα δούμε. DeMarcus Nelson, Adrian Payne και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Και το μπάσκετ αυτό που βλέπει ο Νίκος, περιμένουμε και εμείς μεγάλη γωνία πραγματικά να το δούμε. Ας σχολιάσουμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα για ακόμα ένα βράδυ. Α πούμε και τις δικές μας βλακίες κλασικές γνωστές που λέμε κάθε βράδυ εδώ, εδώ πέρα. Η guest θα μας πει. Η guest είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει. Η guest, έτσι. Λοιπόν, έλα. Η guest εδώ, παιδιά, η guest εδώ πέρα. Προσέξτε λίγο την guest. Αυτή είναι η guest. Λοιπόν, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κάνει καλή ζωή, φαίνεται αυτό. Ναι. Ότι ζει πολύ καλά το βράδυ. Πάμε ρε Μονακό. Πού πήρες τα? Όχι, νόμιζα ότι. Κοντά στο όφωνο. Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο, περίμενα το φτιάξω. Άνοιξε το Βασίλη, το άνοιξες. Εσύ 20 και η τρίτη φέτα. Υπέρβαση. Όπου Βασίλη για σήμερα, φίλε. Χίλια συγγνώμη, φίλε, για την ταλαιπωρία που σε υποβάλλουμε σήμερα. Αύξηση των Καβαδία. Χίλια συγγνώμη. Σήκωσε τρίτη φέτα. Τρομερό. Λοιπόν, σου είπε ότι πάχυνες. Όχι, δεν μου είπε ότι πάχυνες. Ναι. Αλλά επειδή είπες κάνει καλή ζωή. Κάνει καλή ζωή, φαίνεται, γιατί το πρόσωπό σου βγάζει μια ζωντάνια, ρε παιδί μου, βγάζει μια λάμψη, μια θετικότητα, θα έλεγα, η οποία σε μεγάλο βαθμό νομίζω οφείλεται και στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. 100%. 100%. Μου έχει πει ένας φίλος ότι αυτό είναι. Έτσι μου έχει πει. Τι σου έχει πει δηλαδή? Ότι γι' αυτό είναι έτσι. Ένα γνωστός μου. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό ποιον έχεις δίπλα σου γενικότερα. Και εσύ έχεις πάρει το 10 το καλό. Αυτά είναι γνωστά τώρα. Μετά ξανά. Ποιο δε, και 9 μαζί. Το 10 το καλό, το κουκλί. Βέβαια. Έχουμε κάνει εμείς δρομολόγοι χαριλάου κέντρο. Λοιπόν. Αυτό εδώ. Ποιο. Λειτουργεί. Δεν νιώθω να βγάζει πάρα πολύ λίγο. Έχει κρύο. Πούντο. Κατέβασε το λίγο, Νίκο, σε παρακαλώ. Αρθεί πάνω να πάθω μια ψήξη λίγο, σε παρακαλώ. Και δεν πειράζει, ας το ξαναρίξουμε πάνω. Στο 21 μετά. Το έβαλε. Όχι, κατέβασε το λίγο το. Τη φέτα και εσύ κατέβασε. Και από εδώ γίνεται, βρε τσομπάνι. Και από εδώ γίνεται. Άστο. Πάμε λίγο πιο κάτω. Πάμε λίγο. Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ. Πάμε, καλό μου. Πάμε. Έλα, ωράκι μου. Έλα, ωράκι μου. Λίγο φτιάξα ένα παλικάρι μου. Είσαι ωραίος. Αυτό ψήξη. Είναι τελευταίο επεισόδιο. Αν όχι, καλά, σήμερα μέσα στη βδομάδα νομίζω τελειώνει. Οριστικά εντελώς. Είστε ενήμεροι ότι από του χρόνου θα ξαναγυριστεί αυτή η τεράστια επιτυχία. Το καφέ της χαράς. Εδώ και μήνες είναι γνωστό. Ναι. Συνάδελφε. Α, sorry, παιδιά, εγώ προχθές είδα μια τύπησα που μιλούσε γι' αυτό. Θα είναι το. Εγώ χαίρομαι που θα ξαναγυρίσει. Ναι, ήταν καταπληκτική σειρά. Πολύ ωραία σειρά ήταν. Γελάς. Πόσο χρόνια παίζει επανάληψη, ρε? Πάρα πολλά. Και απλά, τι τηλεθεάσεις έκανε? Πολύ μεγάλες. Απλά δεν μου άρεσε ποτέ. Εντάξει, οκ. Γούστα είναι αυτά τα δουλειά. Άλλο μπορεί να το βλέπε. Ναι. Και εγώ το έβλεπα. Και θα είναι η συνέχεια. Και γελούσατε, αμφότεροι. Και θα είναι η συνέχεια τη. Γελούσατε με τον Τρελαντόρι, γελούσατε. Τη ιστορία εκεί, ναι. Με τον Πόποτα. Περίεδρος... Η συνέχεια τη ιστορία εκείνη, ποια ήταν η ιστορία, αλήθεια? Τελικά ο περίεδρος την είχε. Την είχε χαρά. Την είχε. Ναι, ήταν να παντρευτούν και αυτή επειδή την είχε κλείσει μέσα στο σπίτι και την είχε κάνει καλή νοικοκυρά, δούλευε και κυρά. Όπως πρέπει δηλαδή. Ναι. Τάξη και ηθική. Ωραία τέτοια περνούσε. Ήθελε να γυρίσει τις φουστοζώνες που έλεγε ο περίεδρος και έφυγε. Γύρισε στην πόλη. Ο Τρελαντώνης τι έλεγε όλα αυτά? Τρελαντώνης. Κάτι στιχάκια έλεγε. Άνα, μπράβο. Πολύ ωραία σειρά. Και έτσι πολύ χιούμορ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Από τις αγαπημένες μου ήταν. Μπορεί και να έχω δει 5 λεπτά. Από κάποια φορά που το είχε επανάληψει και το βάζω στο σπίτι. Με βρίζει, δεν μου αφήνει να το δω. Αλήθεια. Δεν, παιδί μου, ξέρεις τι. Και Κωνσταντίνου και Ελένης δεν έχω δει. Έχω δει κάποια επεισόδια έτσι πολύ χαβαλέ. Αλλά Κωνσταντίνου και Ελένης βλέπετε. Βλέπετε, ναι, έχει, ρε παιδί μου, εντάξει. Το story είναι εντελώς ότι να είναι. Αλλά έχει χαβαλέ. Έχεις βάλει να βάζεις επανάληψη να βλέπεις το καφέ της χαράς? Όχι, ρε, το βάζεις καμιά φορά. Μα κάποια στιγμή το πετυχαίνεις, δεν μπορεί. Νομίζω το βάζει καλή. Όχι, κάποια στιγμή το πετυχαίνεις. Εντάξει, οκ. Ναι. Ναι. Και μάλιστα στις άγριες ώρες το βάζει και με υπότουλους για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Για κοφάλα λες, ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί βάζει μόνο αυτό και μόνο εκείνες τις ώρες? Έχετε δει πουθενά αλλού υπότουλους σε σειρά?
Δηλαδή, γίνεται μόνο σε αυτό. Ναι. Ωραία. Και σε άλλο και γίνεται μόνο σε άγρια ώρα. Το περίεργο δεν είναι ότι γίνεται μόνο σε αυτό, είναι ότι γίνεται 4 ώρα. Δηλαδή, σαν να λες ότι κοφάλα βλέπω τηλεόραση 4 ώρα το πρωί. Πώ τη διαπίστωση. Άνετε με το μικρόφωνο. Ναι, απλά μη φωνάει τόσο πολύ. Αυτό δεν έχει να κάνει το μικρόφωνο, γενικά έχει να κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Περίανδρος λοιπόν. Ναι. Ωραία. Τι βλέπετε στα πράγματά μας. Βιλερμπάν Μονακό. Βιλερμπάν Μονακό Game 5. Ναι. Τελικάρα 26-27. Όποιος το πάρει το πήρε. Όπως το κερδίσει το παιχνίδι πήρε και το πρωτάθλημα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Βέβαια γιατί η Βιλερμπάν δεν αλλάζει κάτι και θα παίξει την Ευρωλίγκα ό,τι και να γίνει του χρόνου. Έχει συμβόλαιο. Όχι, δεν έχει συμβόλαιο. Απλά η Ευρωλίγκα αποφάσισε ότι του χρόνου θα έχει τη Βιλερμπάν στην. Αξιογραφικά ωραία, παιδί μου. Δεν είναι. Α, σε θέλουμε. Έλα, ωραία, εντάξει. Ξέρεις, εκεί που μπήκε η Λιόν τώρα έβαλε 3,4 εκατομμύρια ευρώ και μπήκε στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου. Ξέρεις, στις πόλεις που έχει μια δυνατή ομάδα ποδοσφαίρου, βοηθάει και τον μπάσκετ κάποιες φορές. Ναι. Στις κανονικές πόλεις. Ναι. Εδώ δεν είναι και τόσο διαδεδομένο, φαίνεται. Εχμές. Ναι, και σκέψου για μια ομάδα η οποία έχει τον Πάρκερ πρόεδρο, έτσι. Σωστό. Και χρηματοδότη. Σωστό. Δεν είναι να πεις ότι δεν βγαίνει. Όχι. Κατάλαβες. Έγινε και στα Τρίκαλα πρόσφατα αυτό. Όχι πρόσφατα, χθες νομίζω. Τι έγινε. Ο ΑΟ Τρικάλων απορρόφησε τα Τρίκαλα τα μπασκετικά με σκοπό να επιστρέψουν στην Basket League. Τι λέει. Αμέ. Εχμές από τον συνάδελφο. Και στα Τρίκαλα έγινε. Την ώρα και που, στα Τρίκαλα. Την ώρα που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ ανακοίνωσε. Και ότι... στα Τρίκαλα. Βασικά ο ποδοσφαιρικός. Ο Γιώργης Σαβίδης, εντάξει. Για το γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ είναι ο Γιώργος Σαββίδης και το Instagram. Είναι το γραφείο τύπου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει τις μεταγραφές. Ναι, ωραία πράγματα. Ανακοίνωσε τον De Augusto, όπως λέγεται. Δεν τον ανακοίνωσε, ρε φίλε. Είπε ότι έρχεται. Άφησε εννοηθεί ότι. Τι άφησε εννοηθεί, έρχεται. Και την είπε. Εγώ διέκρινα μία μπηχτή στο Ζαμπά. Ναι. Ναι. Είδα το post, α πούμε. Δεν είδα τι γράφτηκε για το post, γιατί ναι. Κάθε φορά πρέπει να έχουμε και κάποιον που το ερμηνεύει. Λέει δεν είναι μόνο. Μπορείς παρακαλώ να μην με βάζεις αυτό το τρυπάκι σε παρακαλώ. Εγώ αναφέρω. Ωραία. Λέει δεν είναι μόνο ταχύτητα. Ναι, αλλά η κουμπί είναι και των δύο και. Πες αυτό που θες να πεις. Να φύγει. Ωραία. Δεν με αφήνεις. Πες το. Ναι, έγραψε ότι δεν είναι μόνο ταχύτητα, είναι και αποτελεσματικότητα. Και έχει κάνει τάκι το λέω ζαμπά αυτό. Προχωράμε. Προχωράμε και δεν χρειάζεται να μείνουμε παραπάνω. Ναι. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε παρακαλώ γενικότερα. Ο Νίκος αισθάνεται άβολα στην τοποθεσία Λίμπερ. Ακριβώς. Για να το λέει ο Γιώργης, έτσι θα είναι. Είμαστε οκ. Εντάξει. Όλοι ικανοποιημένοι. Προχωράμε. Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Φίλε, δύο μεταγραφές ανακοίνωσα πάω σήμερα και μία αύριο τρει. Ποια είναι η άλλη. Ζήφκοβιτς, φίλε. Πώς θα είπαμε τώρα αυτό, κάτι Μιχάιο Μελιόπουλος. Αουγκούστο. Κάτι με Αουγκούστο, όχι Ρενάτο Αουγκούστο. Πώς λέγεται αυτό το βραζιλιάνο. Ντα Αουγκούστο, κάπως έτσι. Ντα Αουγκούστο, λίγο δύσκολο. Αουγκούστο, αλλά μπροστά έχει κάτι άλλο. Ένα όνομα άλλο. Τέλος πάντων. Okay. Όχι, γιατί κάποιοι θέλουν να ανακοινώνουν παίχτες, γι' αυτό λέω. Εννέα Μιχάη, το είπες και εσύ ότι είναι καλός. Καλώς είναι. Ενία τον είδα κάπου να το γράφει. Το ελληνικό όνομα. Καλώς. Ενία. Έχουμε κάποιο θέμα, Βασίλη, αγόρι μου. Ένα ζήτημα. Τι να. Όχι, λέω. Στο κινητό τη απαγγελάει η άλλη. Ό,τι να είναι. Νόμιζα ότι μιλούσε με σένα γιατί γελούσε και βλέπω εδώ το κινητό εκεί πέρα. Όχι, δεν κατάλαβα. Είναι λίγο άγριο. Νόμιζα ότι μα τη λέγατε, καταλαβαίνετε. Μην με κοιτά απλά. Ζηλεύει ο Μασχοβέ. Τι θα φάμε μετά, Βασίλη. Γυλάμε. Ήταν να μην γίνει η αρχή, φίλε. Last slice απόψε. Γελάω γιατί στο live του Instagram γράφουν οι καλλιρόοι μου γκί και γιατί δεν μιλά. Δεν τις βάλαμε φίλε. Δεν έχεις μιλήσει πάρα πολύ. Μίλησε. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, αλλά στα μπασκετικά δεν μπορώ και στα αθλητικά να εκφράσω. Δεν μιλήσαμε για μπασκετ. Μετά τις 10.30 που θα ανοίξουμε άλλα θέματα. Ναι. Γιατί παρόλο που έχω γνώση πάνω σε αυτά. Κοίτα, 100%. Τα αθλητικά συνηθίζουμε να τα εξαντλούμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής κάποιες φορές. Εντάξει, τα λέμε σε τίτλους. Πώς είναι ειδήσει σε τίτλους, ρε παιδί μου, αυτό. Εντάξει, σαν ένα δελτίο ειδήσεων. Εννοείται ότι αυτά μπαίνουν στο βιογραφικό σου, έτσι. 100%. Εννοείται. Τι έχεις κάνει, 4 εκπομπές με Παπαδόπουλο και Μασχαλίδη. Τι 4, δύο μήνες θα βάλω. Δύο μήνες θα βάλω, Ιούνιο και Ιούλιο. Τρελός. Και Αύγουστο σου λέω. Και το Μάιο ήρθα μια φορά. Αν και έτσι και αλλιώς από αρχές σου λέει ο Νίκο Παπαδόπουλο δεν. Α, όχι, Δευτέρα. Συγγνώμη, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδευόμαστε. Εντάξει. Έχεις και θα σου πούνε, έχεις κάνει δίπλα σε αυτά τα τοτέμ του ραδιοφώνου. Ακριβώς, άρα έχει εμπειρία. Έχει εμπειρία. Νίκο, η Φανή σε λέει ή Φυρφύρη ή Φυρφυρή, δεν ξέρω τι από τα δύο. Ποιος. Η Φανή. Φανή, πολύ φίλη μου. Γεια σου Φανή. Που την έχεις, που την έχεις ασπίρει. Καλό. Καλό, του άρεσε. Καλό, καλός. Καλός. Θα ασχοληθούμε και ένα το κούμπο μετά τη δέκνηση. Φυσικά θα βάλουμε το. Το speech που έκανε που συγκίνησε τους πάντες. Ωραίος ήταν. Έπαιξε καθόλου στο Λίμπερο σήμερα. Θα μου πει: έχει πιάσει το ρόλο παντού. Τι να βάλουμε εμείς. Okay. Γενικά νομίζω έχω δει πάρα πολλά σχόλια για το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι οι περισσότεροι τι ακριβώς έγινε χθες. Για μένα. Ούτε ναι, και εγώ πιάνω τον εαυτό μου να μην το έχει αντιληφθεί. Επειδή παίρνει πολλά like αυτή την εποχή, πρέπει όλοι να κάνουμε ένα σχόλιο. Ένας Έλληνας, δηλαδή τώρα ένας Έλληνας μπασκεμπολίστας, ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο καλύτερο τάθμα του κόσμου.
Πάνω από Λεμπρόν, πάνω από τον Καουάι, πάνω από τον Πολ Τζόρτζ, πάνω από τον άλλο το Μούσια, το Χάρντεν, πάνω από όποιον θες. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Σήμερα κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι, Νίκο Ποδόπουλο, πάλι στα social. Ναι. Που είναι ο θελικός Ντάλλας και ο Τέλης Τυπιτέλης. Ναι. Και είναι ο διάλογος ο οποίος λέει ο Τέλης Τυπιτέλης. Με παίρνει για τζόγλο από την Άκη, με παρακαλάει. Αλλά. Και του λέει ο Ντάλλας, του λέει. Και εγώ είχα φτάσει μια ανάσα από τους Χιούστον Ρόκετς. Κυκλοφόρησε σήμερα γιατί οι Ρόκετς έκαναν ένα tweet ότι έπρεπε να το πάρει ο Χάρντεν και δεν ξέρω εγώ τι, όπως τα γράφανε. Ναι. Κυκλοφόρησε και αυτό το βίντεο. Έτσι. Το 12 δευτερόλεπτο ήταν πολύ δυνατό. Με πήρε για τζόγλου από την Άγια, παρακαλάει το τηλέφωνο. Ήταν, λέει ο Τέλης. Πετιέται και ο Ντάλλας όμως και λέει ότι. Εντάξει, Χιούστον Ρόκετς πεθαίνανε. Τέλος πάντων. Ωραία. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Έτσι. Γι' αυτό. Εγώ να σου πω αδέρφια λίγο. Δεν το συζητάμε τώρα για αυτά που έχει κάνει αυτό το παιδί και το λόγο του, αυτό που φαινόταν ότι ο άνθρωπος δηλαδή ήταν πολύ συναισθηματικός, very emotional όπως λένε οι Αμερικανοί. Εγώ δεν μπορώ με όλη αυτή την... Είναι ρε παιδί μου, ο άνθρωπος που το θες, αν έχεις δηλαδή κόρη να του δώσεις. Είναι ένα τέτοιο παιδί για μένα. Βλέπεις θα δηλαδή... Θα το έλεγες αυτό να έπαιζε στο NBA. Δεν θα πω. Όχι εσύ, γενικά. Φίλε, εγώ σαν έναν άνθρωπο. Εσύ θα το έλεγε, okay, γενικά λέω. Δεν ξέρω αν κάποιο θα το έλεγε. Αν δεν ήταν MVP του NBA, θα το έλεγε για έναν τύπο που είναι από την Νιγηρία και που μπορούσε. Αν έπαιζε στο φιλαθλητικό ή αν πουλούσε CD. Εντάξει, θα θέλω η κόρη μου να έχει κάποιον που να έχει ένα εισόδημα. Α, να το κι άλλο ο νοικοκυρέο. Για πε μα. Εντάξει, δηλαδή την κόρη μου θα τη δώσω που να είναι. Μα δεν είπε, φίλε, ότι το παιδί θα το δώσει σε την κόρη σου. Καλό χαρακτήρα, οκ, να τον υπάρχει και εκεί να παρακολουθεί. Ναι. Λοιπόν, πρώτα καλό χαρακτήρα, καλό παιδί να είναι. Ορίστε, είναι πολύ καλό παιδί. Πάρτινα. Ναι, αλλά πουλάω CD. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Δεν πειράζει. Θα σε βοηθήσω εγώ. Είπες... Θα σε βάλω. Σώθηκε η Θα σε βάλω να κάνεις 9-12 τη Δευτέρα στο Λίπερο. Σώθηκε η κόρη. Πάρε μια κομπούλα κι εσύ. Εντάξει. 26-34 προηγείται μεγάλη Μονακό Νίκο Παπαδόπουλε. Έτσι. Πάει να κάνει break και να πάρει το τίτλο μέσα στο καυτό. Πώς λέγεται το γήπεδο αυτό να δεις. Όχι αστρομπάλ. Το στρομπάλιν. Αυτό είναι. Ναι, ναι, το στρομπάλιν. Και το άλλο παίζει λιμός με το μαύρο το παρκέ. Το στρομπάλι της λιμός. Αυτό είναι που μπερδεύουμε πάντα. Στρομπάλι. Η λιμουζό. Με εκείνο το παρκέ το ξέρεις το ναι, σκούρο ναι, που είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Κανένας δεν θυμάται. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Καθημερινά η Στοίχημαν είναι μαζί μας. Καθημερινά είναι δίπλα σας με πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές. Και με το κύπελλο Εθνών Αφρικής πλέον να είναι διαθέσιμο. Έτσι καθημερινά με παιχνίδια. Το μπάσκετ νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο από τα μεγάλα πρωταθλήματα που παίζει σήμερα. Όλα τα άλλα έχουν τελειώσει. Αυτό του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Αλλά καθημερινά στοίχημα να έχετε πολλές επιλογές. Ξεκινάει και το Wimbledon, αν δεν κάνω λάθος. Τη Δευτέρα. Νομίζω ξεκινάει τη Δευτέρα. Και το Wimbledon, οπότε όλα αυτά υπάρχουν στοίχημα καθημερινά. Κατεβάζετε την εφαρμογή για το τάμπλετ ή το κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε, να την έχετε μαζί σας. Γιατί το Wimbledon θεωρείτε το πιο δύσκολο? Δεν θεωρείτε το πιο δύσκολο, φίλε. Είναι το πιο γρήγορο. Είναι, θεωρείται πολύ δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Πολύ δύσκολο σε σχέση με άλλα. Όχι. Επειδή βρέθηκα προσφάτως μαζί με την Κατερίνα σε μια παρέα που συζητούσε για τένις. Ναι. Κατέληξαν λοιπόν οι γνώστες και του τένις. Ναι. Εντάξει, μην ξεχνάς ότι η μαμά μου έκανε πρωταθλητισμό στο τένις. Σωστά. Και με ρωτάνε. Βέβαια, η μαμά δεν έλεγε τίποτα σε αυτή την παρέα, φαντάσου. Ναι. Αλλά όλοι οι άλλοι ναι. που ξέρανε και από τένις εννοείται, γιατί τα ξέρουν όλα. Κατέληξαν στο ότι στο Wimbledon δεν παίζεται τένις. Που δεν έχουν πολύ άδικο, είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί είναι πολύ σερβίς που πάει πολύ γρήγορα το μπαλάκι και δεν ναι. προλαβαίνει να γίνει πολύ μεγάλο ράλι, όπως ναι, το λένε οι Γουαδούλε. Ναι. Το τένις κανονικό παίζει στο χώμα και συμφωνώ 100%. Εκεί είναι πιο απαιτητικό. Ποια είναι μια πολύ βασική διαφορά του Wimbledon με τα υπόλοιπα? Του Wimbledon με τα υπόλοιπα. Γίνεται στο χορτάρι, ρε φίλε. Ναι, γιατί ποια, εκεί είναι η βασική διαφορά. Τι? Τι. Ότι δεν ακούγεται το μπαλάκι πολύ μπροστά. Και τι να λέει αυτό, Νίκο? Εγώ τι σου έχει πει ο φίλος ο τενίστας που έχει δουλέψει με Ρότζερ Φέντερερ? Έτσι, αλήθεια είναι. Ξέρω. Αυτό μου έχει πει. Γι' αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα εμπιστευτούμε τον τενίστα και όχι τους φωτεινούς παντογνώστες. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, έχει παίξει τελικό Αυστραλιανούς εφήβους. Εντάξει, τι λέμε τώρα. Ωραία. Διάλειμμα λέμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Χαμηλό στο χαλί. Στο όποτε θέλετε. Α, για το μπάσκετ. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Μα τον Γκάρι το ξέρετε, Δεσποινής, ναι. Καμία σχέση λοιπόν. Εγώ είμαι πολύ καλύτερο. Και πείτε και στον κύριο Ψωμιάδη ότι είμαι λίγο ακριβώς. Δηλαδή τι λίγο, πολύ. Μάκη. Θέλω 600 για 5. Όχι χρόνια Δεσποινής μου, για 5 μήνες. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μιλάτε με τον μάνατζερ μου. Ναι. Χαίρετε. Έλα ρε, σε ζήτηση ΑΕΚ να σε δοκιμάσει. Ο Γιατζόγλου μωρέ, κομπανιέται εκεί πέρα με φίλοι και δεν ξέρω. Τέλειος. Και εμένα ο πολίτης με ζήτησε για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή κουβεντιάζομαι τους Χιούστον Ρόκετς, το σκέφτομαι τώρα. Παίζεις μπάσκετ, ρε. Βέβαια, ρε, δεν
το ξέρεις, φοβερό μπάσκετ. Βέβαια. Και πόσα λεφτά σου δίνουν? Έχω κλείσει για 40 εκατομμύρια. Α, είσαι πολύ φθηνός. Εγώ του ζητάω 600, μου δίνουν 100, τα βλέπεις τώρα. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχουν ορισμένα πράγματα να τα ξέρεις αυτά, έτσι. Γιατί επειδή ξεκινάς τώρα, 40 εκατομμύρια είναι ο βασικός. Έχουμε επίδομα αδείας, οικογενειακό επίδομα, επίδομα πολυτέχνου, Dallas, δώρο Χριστουγέννου, δώρο Πάσχα. Σε αμέ από εδώ από εκεί μαζεύεται 40, σου είπα. Γύρω στα 41, μισό. Άντε ρε, που γίνεις και εσύ μπασκετμπολίστας. Αγόρι μου, ξέρεις με ποιο μιλάς τώρα? Με ποιο ρε? Με το μεγαλύτερο σουτέρ των Βαλκανίων. Και δεν μου λες ρε μεγάλε σουτέρ. Ποια είναι τα συστηματικά σου? Όχι τα συστηματικά, τα συστατικά. Ναι, έτσι, ποια είναι? Έχω 100% συστατικά στα τρίποντα. Συστατικά. Και τώρα κάνω προπόνηση να μάθω τα δίποτα. Και εγώ έχω να υπόβω σε σπάτα. Εντός σχεδίου. Εντός σχεδίου. Τέλης. Και τέλης την πιτέλης. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βάλε το χαλί, Βασίλη, πάλι μπορείς. Ίσο. Τον έχουμε ταράξει τον άνθρωπο, τον έχουμε πρίξει. Όχι πολύ απότομα, όχι πολύ απότομα. Τον έχουμε πρίξει τον άνθρωπο. Δεν θέλω απότομες κινήσεις. Μάλιστα, ωραία. Συνεχίζουμε εδώ. Μπαλαντέρ. Έτσι, Νίκο. Ναι. Έχουμε τίποτα καλό εκεί? Έτσι. Βγαίνει τίποτα? Τι? Το ψωμάκι εκεί πέρα βγαίνει? Πάντα βγαίνει ψωμί, φίλε. Λίγο άξι. Πολύ φασαρία για το τίποτα βλέπω. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα κατηγορούν κάτι Παναγίες. Δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό αυτό που είπες. Τι? Δεν ήταν πολύ ραδιοφωνικό αυτό που είπες, αλλά οκ, okay, εντάξει. Όπου δεν πέφτει λόγος, πέφτει ράβδος. Μάλιστα. Μάικ Σαρό. Πολύ φίλος. Μάικ Σαρό, πού? Λέει να φέρουμε τον Κράντζ στο στούντιο να γίνει χαμός. Πολύ φίλος. Αδελφέ μου. Πολύ φίλος. Ο Κράντζ, όπως ξέρει πολύ καλά, ο Μάικ Σαρό είναι ένα άρτη εκπαιδευμένο σκυλί, το οποίο παίζει όπως το φέρει εδώ πέρα και θα κάτσει, δεν θα κλείσει κανέναν. Πραγματικά. Και θα φάει, υπόσης, θα φάει θα όλη την ηχομόνωση του. Ούτε θα ακουστεί. Ούτε θα ακουστεί. Εδώ σε μια γωνίτσα θα κάτσει. Μιχάλη μου, Ανούλα να κανονίσουμε έτσι, για τα άλλα τα δικά μας λίγο πιο κάτω. Οπότε ευκαιρίε. Πότε θα πάθει εκείνο το πανηγύρι, ρε φίλε, που τάχα θα πηγαίνατε? Δεν πήγαμε ποτέ. Το κατάλαβα. Γιατί υπάρχει ένα άνθρωπο στην παρέα, παιδί μου, με τον οποίο δεν μπορεί να βγάλει συνεννόηση. Γιατί? Και λέγεται Γιώργο Τράντζελ. Είναι νεμεναλάκια. Είναι νεμεναλάκια. Ναι, θα έρθω, αλλά τελικά κάτι μου έτυχε και δεν ξέρω. Και, ναι, δεν μπορώ να έρθω και τέτοιο. Ναι. Και το χάσαμε το πανηγύρι. Ένα πανηγύρι στην Καρδίτσα που το έκανε ένα φίλο μα παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρεο. Που είναι Ρουφιάνο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ξέρει. Όχι. Τι, όχι τώρα. Ρουφιάνο. Φίλο, φίλο, φίλο. Πρώτα φίλο. Πρώτα φίλο. Πρώτα φίλο, μετά Ρουφιάνο. Ναι, για πε. Γιατί εσύ δεν έχει. Όχι. Επίση δεν έχω χαρά να μου πει άλλο στο πανηγύρι που γίνεται στην Καρδίτσα ή ξέρω εγώ whatever, όποια είναι. Ωραία θα ήταν. Τα πανηγύρια, παιδιά, είναι μια πολύ ωραία κατάσταση. Μάλιστα. Για λίγες φορές. Mm-hmm. Εντάξει. Γιώτα Γρίβα, Γιάννης Καψάλης, τέτοια πράγματα. Δεν πήγες όμως, φίλε. Ναι. Τζάμπα φασαρία, κάνει. Τι λέει, λέει. Άλλη. Τι λέει. Το Δελασάλ τελείωσε, φίλε. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ. Άρα, το Δελασάλ τελείωσε. Δεν τελείωσε και κανένα. Ναι, έχεις βάλει το σόκλειστη στην Ελβετία. Μόνο αυτό έλειπε. Δεν έπρεπε να κάνει και τίποτα άλλο. Εμείς... Σόκλειστη. Αν είσαι σόκλειστη στην Ελβετία, δεν γνώριζε αυτό όμως. Ατυχία. Πιστεύω ότι επειδή ήταν γραφτό, θα ατυχία. Γυρνούσα και θα ήταν εκεί πάλι για μένα. Ασέμετος. Ατυχία, ατυχία. Συμβαίνουν αυτά. Γκινιά. Είναι νομίζω εδώ πέρα τα λαϊκά παιδιά έτσι, του δημοτικού, του δημόσιου σχολείου. Ποιο μόνο δημοτικό έβγαλε. Του δημοτικού. Όχι, έβγαλε γυμνάσιο με κοτσίδα. Ναι, την έχω δει αυτή τη φωτογραφία. Δεν είχα ουρά. Ναι, κοτσίδα. Ήταν μακρυμαλή αφημένη. Μακρυμαλή. Φορούσε στέκα. Χίλιες φορές κοτσίδα δηλαδή. Παρά στέκα. Εσύ ψηλέ εκεί με την κοτσίδα, ακούς. Όταν ήμουνα... καλά αυτός. Για πες. Όταν ήμουνα αθλητής. Σαν βολίδα. Για πες. Όταν ήμουν αθλητής, τη χρησιμοποιούσα και είχα και κορδέλες κατά την κρύο. Βέβαια. Ήταν πολύ... Ναι, ναι, ναι. Σου κρατάει τον υδρότα. Space Jam. Και τον υδρότα. Δεν ήταν μόνο κατά την κρύο. Και τα μαλλιά, τα μαλλιά πρώτα. Ναι, ήταν και λίγο και το εφέ, κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Το show off. Ναι, ναι. Περικάρπια και τέτοια. Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Ωραία, ωραία. Ωραία, Νίκο. Ναι, ωραία, ωραία. Ωραία. Ο Χρήστης Νίκ Παπαντώ 90 ξεκίνησε ένα live βίντεο. Ο Χρήστης Καλή Ρόη ξεκίνησε ένα live βίντεο. Τρελής γίνεται. Ξεκίνα και εσύ ένα live βίντεο. Ξεπουλάει το μαγαζί. Ξεκίνα και εσύ ένα live βίντεο. Ξεπουλάει το μαγαζί. Εντάξει, μου λέει να έρθω, μου λέει πριν να έρθω, λέγε εγώ. Θες να πας εσύ. Και είπα ναι. Δηλαδή, άμα την έφερα σήμερα τέτοιο. Δεν είχα πρόβλημα. Αντικαταστάτριά μου θα υπήρχε θέμα. Όχι τίποτα, κανένα. Μια χαρά. Δύο ώρες θα κολλάγαμε τέλεια. Τέλεια. Δεν είχαμε θέμα. Θα σε βγάζαμε τηλεφωνικά. Ο Απόστολος Καΐσης λέει γεια. Πολύ καλός φίλος. Γεια σου, Απόστολε. Από τα εξαιρετικά στελέχη. Όσοι έχουν απομείνει. Τέλος πάντων. Στον πασιτικό πάω, καθίλε. Όσοι έχουν απομείνει. Λοιπόν,
Με τι θα ασχοληθούν. Σου έφερε goosebumps, Νίκο Παπαδόπουλε, ο λόγος του Γιάννη Αντοκούμπο στην βράβευσή του. Ναι, αδελφέ μου. MVP του 2019. Δεν μπόρεσα να το δω live. Ο άνθρωπος είναι, ρε παιδιά, δηλαδή. Καλά, δεν σου είπα το να το δεις live. Ναι. Ούτε εγώ το είδα live. Το είδα το πρωί, ναι. Ναι. Όχι, εγώ σου έφερε goosebumps. Εγώ συγκινήθηκα, ναι. Εγώ εκεί με τη μάνα του λίγο συγκινήθηκα, να ξέρεις. Εκεί που πήγε η Your My Hero και τέτοια, εκεί. Τη δικιά του. Τη δικιά του τη μανούλα, ναι. Μανούλα του. Που είχε ένα πολύ διακριτικό νύχι. Τη μάνα. Βερονικάρα. Βερόνικα, ωραίο όνομα, ρε φίλε. Ναι. Βερόνικα. Λες και βγήκε. Βερόνικα Αντετοκούμπο. Λες και βγήκε. Από... Θα έκανα μια πολύ σκληρή ερώτηση τώρα, αλλά δεν πειράζει, και προχωράμε. Βερόνικα. Βερόνικα, ναι. Λες και βγήκε από σαπουνόπερ. Βερόνικα Δεσίλα. Βερόνικα Δεσίλα, περκαγιά. Υπήρχε Βερόνικα Δεσίλα. Με Γιάννη Πάγκα θα με θυμηθεί από πίσω. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, πολύ συγκινητική στιγμή, φίλε. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι. Εντάξει. Όλο αυτό που έχει ακολουθήσει λίγο εσένα δεν σε έχει εκνευρίσει. Εμένα με εκνευρίζει το γεγονός ότι πολλοί, όχι όλοι, πολλοί για να του βάλει. Καταρχάς, για να μην μπερδευόμαστε, όταν λέμε τη μια χαμήλωσέ το, την άλλη πάρε το χάλι. Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Ξέρεις τι με εκνευρίζει, ότι πολλοί προσπαθούν να οικειοποιηθούν. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιδέα. Αυτή την επιτυχία. Είναι πολύ μεγάλη ιδέα. Το παιδί αυτό, λοιπόν, άσε να κάνω ένα μονόλογο 3 λεπτών. Και μετά πάρε εσύ μπασκετικός που είσαι και πες ό,τι θες. Εντάξει, λοιπόν. Αυτό το παιδί, εντάξει, το είχατε όλοι κλασμένο μέχρι. Σκληρές λέξεις. Τι? Σκληρές λέξεις. Πραγματικότητα είναι, φίλε. Ναι. Εντάξει. Μέχρι να εμφανιστεί λίγο έτσι και τα λοιπά και να πάει στο NBA, που πήγε από το φιλαθλητικό. Εντάξει. Και όλοι ξαφνικά μετά πέσατε από πάνω του να το φάτε. Μέχρι τότε δεν ασχολιόσασταν μαζί του. Εντάξει, και ξαφνικά τώρα οικειοποιήσετε όλοι την επιτυχία του το κούμπο που μέσα σε 6 χρόνια πήγε και βγήκε MVP στο NBA. Εντάξει, μόνος του τα κατάφερε. Εντάξει, με τους δύο τους γονείς του, τον πατέρα του και τη μανούλα του. Just a kid from Καλαμάτα. Νίκος Γεωργίας. Ωστόσο και ο Φούλης. Για πες. Ο Φούλης, λοιπόν. Εντάξει, με τον πατέρα του εκεί πέρα και τη μητέρα του που βάζανε πλάτη, που μένανε σε ένα σπίτι από 800.000 άτομα, μια οικογένεια εκεί πέρα, δεν είχαν τηλεόραση φυσιολογικά. Ο μπαμπάς του και η κυρία Βερόνικα να πούμε δίναν όλη την ώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Πουλούσε CD, ό,τι κατάφερε το κατάφερε μόνος του. Και η μεγαλύτερη υποκρισία που υπάρχει. Η μεγαλύτερη υποκρισία που υπάρχει. Σήμερα με τον Αντετοκούμπο. Βλαμμένη, ρε φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Έχει τεράστια καθυστέρηση ο κόσμος. Δηλαδή τώρα εδώ γελάμε διότι ένας τύπος έχει κάνει ένα edit. Αυτή η φωτογραφία κυκλοφορεί σήμερα με τον Αντετοκούμπο που έχει σηκώσει το σακάκι και φέτα από μέσα ο Παρθενώνας. Γιατί είχε ραμμένο τον Παρθενώνα πάνω και έχει βάλει τον Μπογρίνιο, ρε φίλε. Είναι καθυστέρηση. Ποιος, ο Μπογρίνιο! Ο Μπογρίνιο! Λοιπόν, η μεγαλύτερη υποκρισία για μένα. Ψάχνουμε αυτό που θα ακούσετε τώρα, προσέξτε. Σε ανάρτηση συγχαρητηρίων κτλ. Μην κλέσει το αξίζει και τέτοια. Είναι από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η οποία, πρόσεξε, έχει και η Φέρπον μήνυμα που έρχεται από πίσω. Μην ξεχνάς από πού ξεκίνησε. Ναι, σαν αυτό, εμείς σε κάναμε άνθρωπο. Ναι, εμείς σε κάναμε άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Οι μεγαλύτεροι υποκριτές είναι στην ΕΟΧ. Ξεκάθαρα. Να. Εντάξει, αφήστε το παιδί, μόνος τα κατάφερε, δεν το βοήθησε άνθρωπος εδώ πέρα. Εντάξει. Μόνο οι μάνατζερ του που ήταν Έλληνες, εδώ πέρα και του βάλανε και τον βοηθήσανε και τον πήγανε εκεί πέρα και καλά τον κάνανε. Και οι Bucks φυσικά. Και οι Bucks φυσικά που του δώσαν την ευκαιρία. Λοιπόν. Το story, το story με εκείνο το παιχνίδι. Μας παρακολουθούν οι διευθυντικά στελέχη, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Κόβω. Εντάξει. Okay. Κόβω. Καλησπέρα στη διεύθυνση του σταθμού. Γεια σας. Πώς το λένε. Ναι. Το story με εκείνο το παιχνίδι του φιλαθλητικού που παίζει νομίζω στη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Που έχει έρθει ο Ντάνι Έιντς στο Celtics, το ξέρεις. Κάτι μου ξυπνάει. Όταν ρε παιδί μου είχε αρχίσει το όνομα πια στο NBA να ακούγεται και να παίζει πολύ. Τι λέει. Τι κοιτάς ρε. Έχει έρθει ο Ντάνι Έιντς να παρακολουθήσει παιχνίδι του φιλαθλητικού. Φαντάσου. Ο Ντάνι Έιντς, έτσι. Λοιπόν. Και φυσικά επειδή Ελλαδάρα ητής, σε εκείνο το παιχνίδι του λεφτά το φιλαθλητικό, σε παιδί μου έχει καλύψει φρήματα παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Στον κήπο τώρα, νομίζω ότι θα στυλάρισα, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να ήταν και στην Κρήτη, δεν θυμάμαι. Έχει ρε παιδό στο εκεί, το ξέρω καμιά εκατοστή άτομα. Βλέπουν έναν άγνωστο εκεί πέρα, σου λέει αυτό του φιλαθλητικού είναι και τον έχω στον Πινελίκη όλη την ώρα. Ναι. Μιόλα το ένα, το άλλο, και μα φάζουν και τώρα. Και έφυγε ο άνθρωπο. Έτρεχε και Πινελίκη. Δηλαδή γελούσε στην αρχή και μετά επειδή το πράγμα είχε ξεφύγει, έφυγε. Κατάλαβε σου τι εδώ πέρα. Άρα. Και οι τύποι κράζανε τον Ντάνι Έιντς γιατί θεώρησαν ότι είναι παράγον του φιλαθλητικού, ξέρω εγώ. Ελαδάρα είμαστε. Ελαδάρα. Γι' αυτό δεν πήγε στου Celtics δηλαδή.
Όχι, ρε παιδί. Α, οκ. Okay. Απλά οι Bucks ήταν αυτοί που είχαν κάνει όλες τις διαδικασίες πιο εύκολα. Τόσο, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Κούμπο για να πάει στην Αμερική είχε και πολύ γραφειοκρατία το όλο σκηνικό. Ναι, δεν ήταν κάτι εύκολο. Αν θυμάσουμε, είχε γίνει τότε μια ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή για τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Και αυτοί, πολλοί εξ αυτών οι οποίοι του θέλουν συγχαρητήρια, ναι, σήμερα είναι πάρα πολύ περήφανοι για τον Greek Freak. Ναι. Ωραία. Σε εκείνη την ψηφοφορία ψήφισαν όχι. Γιατί να ψηφίσουν όχι, ναι, σε εκείνη την ψηφοφορία, κατάλαβες. Αλλά ναι, σήμερα στέλνουν ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας όλο αυτό. Παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα, ενοχλούμε. Ο Χρήσαντος λέει αύξηση όποιον φαίνεται στην κάμερα. Να, εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Έλα, έλα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Έλα, Βασίλη, και εσύ. Αυτός και δεν έχει ανάγκη, φίλε. Κάθε μήνα άδεια έχει. Κάθε μήνα άδεια. Τι ωραίο περνάμε. Άντε, το δίμηνο. Το δίμηνο. Δεν έχει, φίλε. Η άδεια σημαίνει για να παίρνει κάποιο άδεια, κάτι κάνει στην άδεια. Σωστό, σωστό. Εντάξει. Περνάει χαλαρά, κάπου πηγαίνει. Γιατί άμα δεν έχω λεφτά, δεν παίρνω άδεια. Αυτά είναι πράγματα. Μα τώρα, σε παρακαλώ. Όχι, εμείς, φίλε, παίρνουμε μια εβδομάδα άδεια. Αυτό κάνουμε, φίλε Βασίλη. Εντάξει. Τέλος πάντων. Φορούσα, Χρήσανθε, φορούσα και το απόγευμα. Απλά δεν το προσέχεις ποτέ. Τι λέγαμε, ναι, για τον Αντετοκούμπο. Όχι, είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει, το οποίο, εντάξει, ο άνθρωπος πουλάει και πάρα πολύ πλέον. Οπότε πρέπει όλοι να έχουμε μια άποψη γι' αυτό. Άσχετα αν τον έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε δει την πορεία του τέλος πάντων και όλα αυτά, αν ξέρουμε όσο έχει περάσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι από αυτά που έχει περάσει ούτε δεν μισά, έχει γίνει γνωστό. Ούτε πιο μισά, το 10% δεν έχει γίνει. Αυτό μια μέρα θα γίνει ταινία, να ξέρει. Σίγουρα θα γίνει. Ήδη έχει γίνει κάποιο ντοκιμαντέρ και όλα αυτά. Εντάξει. Ταινία σου. Θα δώσει την πολιτική πληροφορία να πάει κανένα στην άλλη στον Όλυμπο να στηθεί. Έστειλε ο φίλος ο Νίκος μήνυμα νωρίτερα και μας είπε ότι εδώ πέρα. Πρώτη εδώ το ακούτε. Κόψε χαλί. Πρώτη εδώ το ακούτε. Κόψε χαλί. Βάλε μουσική καταδίωξη. Έχουμε. Ναι, και να είχαμε. Για να το μαζί. Σιγά. Θα τελειώσει καταδίωξη μέχρι να την βάλει. Ναι, για πε. Λοιπόν, μας έστειλε ο φίλος ο Νίκος που ακούει την εκπομπή μήνυμα ότι στον Όλυμπο ήδη ετοιμάζεται να γυριστεί διαφήμιση της Nike με τον Αντετοκούμπο. Έχουν μεταφερθεί ήδη μηχανήματα και διάφορα έτσι που χρειάζονται με ελικόπτερο και θα έχει πάνω ιστορία. Πρώτη φορά εδώ το ακούτε. Και κρατήστε το τέλος. Θα έχει πάνω ιστορία. Αυτό κρατήστε. Θα έχει πολλή ιστορία, θα έχει πολύ ψωμάκι. Θα έχει νταλαβέρι. Εντάξει, θα έχει νταλαβερά και θα τρέχει τώρα όλη η μπασκετική. Εντάξει, με τα εξαρτήματα να σκαρφαλώνονται στον Όλυμπο να δείτε τι γίνεται. Ακούτε οι Αθηναίοι συνάδελφοι. Έτσι. 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 Ετοιμάστε αποστολές στον Όλυμπο. Ακούτε στο Eurohoops. Ακούτε εδώ πέρα, ναι, θα τα ακούτε πρώτα. Αυτά να τα συνηθίσετε. Εντάξει. Ψευτοχούπς, αυτό λες. Το λένε κάποιοι. Το ψευτοχούπς. Γαυροχούπς που το λένε κάποιοι άλλοι. Γαυροχούπς. Να χαλασέ το Eurohoops τώρα, πρέπει να βλέπω. Λοιπόν, πρώτη φορά τα ακούτε εδώ. Πρώτη φορά τα ακούτε αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Όταν θα έρθει η ώρα και θα διαβάζετε σε site. Γυρίσματα αποκάλυψη, στον Όλυμπο, ναι, ναι, έκτακτο, ναι, 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 στον Όλυμπο, ο Θεός του Ολύμπου Γιάννης Αντετοκούμπο με την Nike. Έτσι. Ο φίλος ο Νίκος, που τον ευχαριστούμε. Να θυμάστε ότι ο φίλος ο Νίκος, έτσι, εδώ στο Λίμπερ 104 και πότε φορά έδωσε αυτή την, ναι, γιατί, όπως, πληροφορία, γιατί δεν ξέρω αν είναι είδηση. Γιατί όπως λέει και η προηγούμενη γενιά από εμάς, πολύ γραφικά αλλά αληθινά. Ρώτη εδώ! Όχι. Τι? Οι καλύτεροι reporters είστε εσείς! Αφού αυτό λένε. Ναι. Λοιπόν, είστε καλύτερο εσείς για να τα λένε μετά αυτοί ότι είναι καλύτερη. Ναι, 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 ναι. Αλλά εμείς εδώ πέρα δώσαμε το credit στον Νίκο, το φίλο που ακούει την εκπομπή. Βεβαίως. Ωραίο το λιτόχωρο, πολύ ωραίο. Ωραίο το λιτόχωρο. Πού λέγω το φίλο τον Νίκο, ρε φίλο. Ο θελικός Τάσος υπάρχει στο λιτόχωρο. Ακούει, ρε φίλε, θα μας απαντήσει, ναι. Ο Τάσος είχε. Λιτόχωρο, λιτόχωρο. Ο Τάσος τι είναι. Ορίστε. Λιτόχωρο, λιτόχωρο. Ναι. Η αγαπημένη μου πόλη. Λιτόχωρο, λιτόχωρο. Ήταν ένα μαγαζί. Φαινόταν αρκετά τοξικό από έξω. Ωστόσο, πρόσεξε να το ρωτήσω, μια βιβλία το οποίο είχε πίτσα, ναι, γύρω, ναι, και μπέργκερ. Α, έχουμε ένα τέτοιο και στο Μαρμαρά. Το μπέργκερ όμως, το μπέργκερ όμως ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Ήταν πολύ δυνατό. Okay. Τώρα είχα και εγώ live και ήταν ένας φίλος μας μαζί στο λιτόχωρο, γιατί σίγουρα θα το βλέπε το live. Σίγουρα θα έκανε να το εκεί πέρα, γιατί λέει ότι δεν είχε κάνει κάτι με τη σερβιτόρα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι κάτι είχε κάνει. Φαντάρο και αυτό εκεί πέρα, τη γογό την έπιασε. Γογόκα. Γογόκα. Ξέρεις, ο δικό σου Γιάννη. Τάχα δεν είχε κάνει κάτι. Τάχα, τάχα. Η γογόκα κάθε φορά που τον έλεγε πάθαινε πλάκα. Εντάξει. Ωραίο παιδί. Εντάξει, νορμάλ. Η γογό καλή. Καθόλου. Η γογό ήταν τοξική. Καθόλου. Τοξική. Τώρα ρε παιδιά σερβιτόρα στο μαγαζί που είχε. Στο τοξικό μαγαζί. Πίτσα και μπέργκερ δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδιά, φαντάρο δεν να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει.
Ναι. Αυτό λέει δεν έκανε κάτι. Στο φανταρικό σου πιάνει αυτή η ανάγκη, ρε συνάδελφε. Αλλά... Εσένα, Νίκο, έπιασε που ήσουν τόσο καιρό εκεί πέρα. Στην Κύπρο. Δεν θα συζητήσουμε για τα προσωπικά μου. Τρία χρόνια τώρα εκεί πέρα, τι να κάνει τώρα άνθρωπο. Υπέφερε. Τρεις μήνες μάλλον, συγγνώμη. Whatever happened in Cyprus, stays in Cyprus. Σιγάρε, Νίκο. Στην Cyprus. Στο Las Vegas. Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι που λες. Να μας πει ο Νίκος να τάσουν ανοιχτό. Μόλις κλείσει το live τώρα στο διάλειμμα. Είχε και ένα πολύ ωραίο καφέ. Ένα ζαχαροπλαστείο που λεγόταν Ολύμπιον στο κλασικό εδώ πέρα. Πολύ δυνατό. Είχε πολύ δυνατό γλυκό. Ξέρεις τι ωραίο είχε το Ολύμπιον. Πουτίνγκα εκεί έφαγα και τελευταία δεν είχα φάει τίποτα άλλο. Καταπληκτική πουτίνγκα. Δεν θυμάμαι τι είχε πουτίνγκα. Ωραία, απλά θυμάμαι ότι είχαμε πάει ρε παιδί μου από τη Γόκα εκεί πέρα. Θα πάτε και θα φάτε αυτό και ήταν όντως πολύ ωραίο. Δηλαδή εσύ πήρες έξοδο. Γεια σας, μια πουτίνγκα θα ήθελα. Πήγες ρε παιδί μου, πήρες μια πόση, εξάρι πόσο πήρες. Κοίταξε, όσο ήμασταν στο Λιτόχωρο, ήμασταν μία μέρα πάνω στο βουνό και την επομένη ήμασταν free. Οπότε πηγαίναμε για μπάνιο. Ωραία. Είμαστε λεφτάδες φαντάρι, εμείς δεν είχαμε θέμα. Πηγαίναμε στα πιτσόπαρα, μετά πηγαίναμε να φάμε, δεν είχαμε τώρα. Ναι. Φτωχολογιά. Και είχε πάρει μια εξάωρη έξοδο, σου λέω. Δεν ήταν εξάωρη έξοδο, λέω. Ρε. Φεύγαμε το μεσημέρι και γυρνούσαμε το βράδυ ό,τι ώρα θέλαμε. Ωραία, εντάξει. Κόπλε. Ό,τι ώρα... Όχι, τώρα θέλαμε, μέχρι τι 11 πρέπει να είμαστε. Ναι, ό,τι ώρα θέλαμε, τι είναι, πάτε σκύλα, λε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, 10 ή 11 πρέπει. Και εσεί λέτε τώρα πάτε σε ένα ζαχαροπλαστή, θα ήταν γλυκό. Πήγαμε πιούμε καφέ, ρε φίλε. Ναι, okay. Και μαζί με το καφέ. Ωραία. Μα είχε στείλει εκεί πέρα η γογόκα. Σου είπε για την πουτίνγκα εγώ. Και σου λέει ότι άμα θα πάτε και πέρα πιείτε καφέ, ρε παιδί μου, το κοίμασαι και θα με θυμηθεί. Και όντω είχε δίκιο. Μιλάμε για άνθρωπο που παίρνει σκευασμένο ροξάκι από το περίπτωμα. Καταπληκτικό έτσι. Το ροξάκι να είχαμε τώρα ένα ρε φίλε. Ναι, όντω δηλαδή... είναι πολύ ωραία. Α, και εσύ. Είναι πολύ ωραία, όντω. Τέλειο το ροξάκι. Του περιπτέρου. Τέλειο. Κοίτα, γενικότερα δεν έχει φέρει ποτέ το ροξάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ είναι τοξικό. Όχι. Δεν είναι. Φιλέ. Αυτό του περιπτέρου είναι τέλειο. Έχει 100.000 συντηρητικά μέσα. Που φέρνει ένα αδελφό μου στο σπίτι κάτι τέτοια περίεργα. Δεν ξέρω τώρα με ποια αφορμή. Okay. Γυρνάει κάτι βράδυ μετά την εκπομπή με τα ροξάκια στις τσέπες. Το χειμώνα κυρίως. Α, εγώ στο σπίτι τον άφηνα. Τέλεια. Τέλεια, τα ροξάκια είναι τέλεια. Πω πω να είχαμε τώρα ένα. Να πάμε πάρουμε τα ένα. Νίκο, έκλεισε ο Λάκης. Χάλη μου. Έκλεισε ο Λάκης. Ο Λάκης έχει κλείσει. Ο Λάκης φίλε. Καλά. Ο Λάκης είναι... Λάκη, κράτα τα ροξάκι. Ο Λάκης είναι σαν το Ζάτσι. 12 κλείνουμε. 12 παρακολουθούν ξεκινάει να ετοιμάζεται. Για τέτοια κατάσταση. Πάρε τηλέφωνο το Λάκη, πες του Λάκη. Λάκη τώρα είναι σπίτι κοιμάται. Λάκη. Λάκης ο Γλυκούλης. Λοιπόν, μπράβο πάρε στο Γιάννη. Λαλάκη. Λαλάκης. Ο Λαλάκης. Μπορείς να πάρεις το Λαλάκη. Το Λαλάκη άλλο το παίρνουμε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Λαλάκης. Αυτά για το Γιάννη να τον κούω, παιδιά. Όσοι δεν έχετε δει, εντάξει δεν γίνεται να το έχετε δει. Σήμερα είναι παντού αυτό το βίντεο. Ακόμα και πριν που στο Zapping πάνω πέτυχα στο Sky ειδήσει, εκείνη τώρα αυτό έδειχνε. Είναι inspirational. Δεν ξέρω αν είναι inspirational, αλλά σίγουρα είναι κάτι... Ωραίο ρε παιδί μου για κάτι που σίγουρα σε κάνει να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα για αυτό το παλικάρι. Και μέσα Σακύλο Νίλα παρουσιάζει, ψιλοχαβαλή είχε, εντάξει. Ωραία δουλειά έκανε, ωραία κόνσεπτ. Μα ο Σακύλο έβγαλε και το παρατσούκλι Σούπερμαν, ρε φίλε. Ναι, ναι, του το έδωσε, μάλλον, βασικά, του το έδωσε ναι. Γιατί το είχε αυτός. Ναι. Είναι η αλήθεια. Και η Rocket, να πούμε, η Apple, τι να πούμε, εκεί πέρα κομπλεξική. Μα είχε και ο Μασάι Ουζήρη από τους Ράδους και είπε: Sorry, παιδιά, δεν λέει η Έλληνα. Βγάζει τα διάλα, βρε. Βγάζει τα διάλα. Ναι. Άντε να πούμε και η Μέγκε ιδέ. Ναι. Δηλαδή το Πάο 24 έχει post στο Instagram που γράφει Just a kid from σε πόλια για τον κουμπό. Και το All About Aris έχει. Ναι, η Καϊ Άρης όμως δεν τοποθετήθηκε όπως είδα. Είδα ένα post συναδέλφου, έβαλε μετά. Μετά το κράξιμο. Μετά το post συναδέλφου έβαλε. Θα το κράξιμο, ρε φίλε, κατάλαβες. Και μπήκε στο All About Aris. Ναι. Βεβαίως. Χαίρετε. Λοιπόν, μπράβο στο Γιάννη. Να πάρει τώρα το επόμενο να πάρει και ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, γιατί του είχε πει το 17 ο Κόμπι ότι τι να κάνω τώρα, MVP. Πήρε το MVP, τώρα του λέει πρωτάθλημα. Άντε σε δύο χρόνια να πούμε, πάρει και ένα πρωτάθλημα, μπορείς να το πάρεις. Μόνο σου βέβαια εκεί πέρα με αυτού που έχει γύρω-γύρω δεν είναι πολύ εύκολο. Γιατί? Μια χαρά είναι γύρω-γύρω, ρε φίλε. Καλή είναι γύρω-γύρω. Φέτος λόγω που δεν χειρόταν θα πήγαινε τελικούς. Θέλει έναν ακόμα. Θέλει ένα διόσκουρο, να το πω έτσι. Άσε μα τον Νίκο Παπαδόπουλο να μιλήσει. Σαν, σαν τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση. Ναι, σαν τον Νίκο Γκάλ και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό. Κατάλαβε. Θέλει ένα τέτοιο πράγμα. Βάλνα αγνό, ρε Βασίλη Καβαδία. Έλα, ρε Βασίλη, σε έχουν ζαλίσει. Τι αγνό, ρε, άστο να το πω, τι να είναι, λέει. Μην του δίνει σημασία. Νίκο Γκάλ. Είδε στη Ρόδο, φίλε, το τρίμερο που είχε το 3-3 του Νίκο Γκάλ. Είσαι πολύ ωραίο, φίλε. Είσαι πάρα πολύ ωραίο. Νίκος Γκάλης, ένας αθλητής πρότυπο. Προσέχει κάθε κίνησή του. Προσέχει και τη διατροφή του. Έτσι! Ναι, αδύνα, ναι. Γιατί ναι. Προσέχω τη διατροφή μου. Ναι, πρώτη. Πρώτη και με διαφορά. Λίμπερο, 107,4. Νιώθει.
Εμείς το λίμπερο. Κορυφαίο. Ήταν κορυφαίο εκεί. Δεν το έχουμε αυτό, ρε παιδιά, πουθενά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είμαστε την πότε, την Τσικνοπέμπτη, με τον Νίκο το βράδυ πέρα εκπομπή. Έχουμε εγώ λίγο πιο αργά και μπαίνω μέσα με μια Coca-Cola, ας την πούμε. Οκ, τέλος πάντων. Και το ανοίγω, το ανοίγω στον αέρα και πετάει το δικό σου από το πουθενά και λέει «Εμείς το λίμπερο». Τεχνική διαφήμιση που έπαιζε φυσικά εννοείται με το τέλος του τελικού κυπέλου στο Καφτανζόγλιο. Εκεί ήταν όλα τα λεφτά, να ξέρεις, το τεστάρισε ο Ολυμπιακός. 11 χρόνια, μάλιστα. Και με το που τελειώνει ο τελικός, ξέρω εγώ, σποτάκι, «Εμείς το λίμπερο, πίνουμε σε ρωτή». Κρακ. Τέλος πάντων. Διάλειμμα, καλοί φίλοι. Στοίχημα.gr μαζί μας στην πρώτη ώρα. Η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο τάμπλετ ή το κινητό. Μπαίνετε και διαλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού που σας προσφέρει η Στοίχημα. Πάμε στο διάλειμμα. Βασίλη Καβαδία και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Λίμπρο 107,4. 4. Μπαλαντέρ, παρά θα πάμε και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα και η Καλλιρόη εδώ πέρα. Θες να πω το επίθετο ή κατά μένα. Όχι. Ο αδελφός ο Μιχάλης λέει όχι ρε εσείς ροξάκι περιπτέρου. Πρώτον, η Μιχάλη δοκίμασε. Εντάξει. Σίγουρα έχει δοκιμάσει. Δεν Μάικ είναι, Μάικ Σαρό. Ο Μάικ Σαρό κλαίει. Μάικ είσαι δικός μου. Κλαίει με κορμί και αλάτι. Εντάξει, ναι. Φυσικά. Είναι το καλοκαιρινό μας χαλί, συνάδελφε, να ξέρεις. Δεν επιλέχθηκε τυχαίως. Εντάξει. Έξαλλο με έχει κάνει αυτό το Βιλερμπάν Μονακό, δηλαδή όλη την ώρα μου δημιουργεί πρόβλημα. Ναι. Για πες. Και κάποιος άλλος έστειλε μήνυμα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος. Με δικαίωση ο φίλος του Λιτόχωρο και τον Τάσο. Ο φίλος ο Νίκος, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα και λέει: υπάρχει ακόμα η πιτσαρία Τάσος, λέει, και να έρθετε στο εστιατόριο σαν να φάτε. Αν είναι δικό σου, ερχόμαστε. Γιατί ρε φίλε, το μυαλό στην κούτρα είναι όλη την ώρα. Όχι, δεν μόνο η κούτρα. Όχι, φίλε, ο Παπαδόπουλο. Είσαι και πολύ κουτραγγένιο που λέει ένα. Όπου πάει, ο Παπαδόπουλο αφήνει λεφτά. Σιγάρε. Εντάξει, στηρίζει. Πάντα. Εντάξει, απλά μπορεί να είναι δικό του στο τέλο, φίλε. Και άμα είναι δικό σου. Προχωράμε. Και άμα είναι δικό σου, καλά σε βάλουμε μια διαφήμιση εδώ πέρα στο Λίμπερο. Να το σημαίνει. Γελάω, Γιώργο. Και να σου πω, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Στα θέματα μας τι γίνεται γενικότερα. Δεν έχω ιδέα, να ασχολούμαι. Ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολίου του Μαρτίνες τα επόμενα 2 χρόνια. Αναμενόμενο. Προχωράμε. Μάλιστα. Ο Άρης κάθε μέρα έχει λίγο ψωμάκι, φίλε. Πάντα. Επέστρεψε και ο Λάρσον στις προπονήσεις. Ντάγκλας Αουγκούστο, πώς τον βλέπεις? Δεν τον έχω δει καθόλου. Ούτε κι εγώ. Ωραία, προχωράμε. Εντάξει, μιλάμε για 22χρονο Βραζιλιάνο, ρε φίλε. Τι θέση παίζει? Χάφ αμυντικό. Χάφ αμυντικό. Για την ακρίβεια, ξέρεις, αυτό το εξαροχτάρ. Εξαροχτάρ. 5 εκατομμυριάκια, ε. 5. Ναι. 5 εκατομμύρια και δεν πρέπει να είναι το 100% δικαίωμά του, κάτι τέτοιο. Πόσο είναι? Το 85 διάβαζα χθες, κάτι τέτοιο. Γιατί έχει άλλο 15. Δεν θυμάμαι ποιος. Θα πω βλακία. Και άσπρα βουλιά. Λοιπόν, μάλιστα. Παραγωγική ηλικία το 22, Νίκο. Πολύ καλή για Βραζιλιάνος. Ναι, αλλά Champions League θέλει να μπει ο Λουτσέσκου. Ο Μίλους, με τον 22χρονο το. Θα πάρει κι άλλο, ρε φίλε, ποιον όμως. Εντάξει. Έχει το Μαουρίσιο που θα έρθει σε κάποια φάση. Αυτός τώρα, πότε θα έρθει. Θα έρθει, ποιο μετά. Ο Πόντους, φίλε, ο Πόντους δεν είναι. Δεν είναι τα έχουμε ξαναπεί. Πόντους. Τα λέγαμε εδώ για τον Ντουράντ. Δεν είναι τώρα. Ο τραυματισμός είναι στον Αχίλιο τένοντα. Ακίλες. Και από όσο λέγαμε εδώ και με τον Σταύρο το πρωί στο ΠΑΟΚ 24, ο Σταύρος ήταν εδώ. Φαίνεται ακόμα και στο πόδι του το τραυματισμένο ότι δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό το πόδι. Ο Σταύρος είναι εδώ. Ναι. Υπάρχει θέμα δηλαδή και είναι αυτό που είπαμε ότι. Δεν ξέρω αν θα είναι Νοέμβριο. Είναι τραυματισμός ο οποίος δεν μπορείς να υπολογίσεις, ναι, το διάστημα επιστροφής. Ναι. Δεν, δηλαδή είναι ξεκάθαρα στον αθλητή και στο πώς αντιδράει το πόδι του και ο ίδιος ο παίκτης. Μάλιστα. Δηλαδή, σου λέω, διάβαζα για τον Ντουράντ την άλλη φορά με αφορμή που είναι ίδιος τραυματισμός, ουσιαστικά αυτή η ρήξη χιλίου τένοντα. Ότι ο χρόνος αποκατάστασης πάει από τους 6 μέχρι τους 12 μήνες. Και δεν μπορεί κανένας να σου πει όταν κάνεις την επέμβαση ότι ξέρεις θα γυρίσεις σε 7 μήνες, ας πούμε. Ναι. Έχει να κάνει με την αποκατάσταση, πώς θα αντιδράει ο οργανισμός και πώς θα είσαι έτοιμος. Ναι. Γιατί μιλάμε. Διάβαζε το συγκεκριμένο τένοντας, πρέπει να είναι, λένε ότι είναι ο πιο δυνατός πάνω στο κορμί μας. Δηλαδή, ο Αχίλλειος τένοντας αυτός εδώ είναι πιο σκληρό, ο πιο σκληρός, ο πιο. Που κρατάει το μεγαλύτερο βάρος. Έλα, θα μιλήσω, παταρία, και είναι ο πιο δυνατός. Το πώς κόβεται, φίλε, κόβεται. Τι να κάνουμε. Δείξουμε πάλι μετά. Να δούμε. Τελειώνουμε το live, παιδιά. 56% ρε. Λίγο μου κυριοφίξει το κινητό μου με την παταρία. Ναι, θέλει να μιλάει και το βράδυ, άνθρωπος, μην αγχώνεσαι.
Λοιπόν. Καλά, στο σπίτι του μπορεί να το βάλει στην πρίζα. Δεν έχω πρίζα. Δεν έχουμε ρεύμα, είμαστε φτωχοί. Στην πρίζα. Τι λέει. Δουλεύουμε και λίγο. Είναι τα φανταστικά του Παπαδόπουλου, ξέρεις, τα πετυχημένα, τα πετυχημένα που έλεγε. Που έλεγε το όλη σιδεράτος. Ναι, λοιπόν, δουλεύουμε και λίγο, αρέσω στο σπίτι πολύ. Μάλιστα. Και να σου πω, Νίκο. Ναι. Ο Άρης θα πάρει κανένα άλλο παίχτη, φίλε. Θα πάρει. Τι μαθαίνεις. Θα πάρει. Θα κάνει τον μπαμ με τον Αλέσιο Τσέρτσι. Πες μου λίγο αυτό το Τσέρτσι, φίλε, έπαιζε πουθενά. Έχει φάει ροξάκι συσκευασμένο από το καψιμίο του στρατό, Μιχάλης. Λατρεία. Και δεν τον έψησε. Λοιπόν. Το ίδιο λογικά είναι. Χίλια κουρκουμπίνια προτιμώ. Δεν μ' αρέσει τα κουρκουμπίνια, ρε Μάικ. Ναι, ρε παιδί μου, δεν το φέρνουμε σε σύγκριση με το σιροπιαστό ζαχαροπλαστείου. Ναι. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά είναι ένα πολύ underrated υλικό. Ναι. Το οποίο κάνει ένα ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Τίποτα, ρε. Ωραία. Και είναι πάρα πολύ τίμιο. Επιβεβαιώνεις ότι είναι τοξικό όμως. 100% πρέπει να έχει μέσα τις Παναγιάς στα μάτια. Συντηρητικά. Ναι. Τα... Ξέρεις τι άλλο έχει το περίπτωρο, φίλε, γλυκό. Δεν ξέρω, δεν το έχουν όλα. Τι. Κορνέ. Ρε, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο λιγούρης είναι και λέμαργος. Είσαι φάει κορνέ ποτέ. Από το περίπτερο. Όχι, ρε, γενικά. Σε ποια περίπτερα πηγαίνει αυτό, δεν ξέρω. Συγκεκριμένα έχω ένα πολύ ωραίο ροσοπόντιο κοντά στο σπίτι. Που είναι κλασικό. Δεν είναι περίπτερο. Δεν είναι περίπτερο, έχει μέσα. Είναι ξηρούς καρπούς. Νικολάκι. Καφέ. Ναι. Κάβα. Αυτά δεν πήγαν. Και διάφορα άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Πραγματούδια. Ναι. Ξέρεις, κοκακόλες. Ναι. Είναι ένα τίμιο μαγάζι και ο ροσοπόντιος, παρότι όταν τον βλέπεις δεν σου κάνει εικόνα για ευχάριστο άνθρωπο. Με το που σου μιλάει είναι πάντα χαμογελαστός. Ναι, πάντα. Καλυστέρα. Τι αφάμε σήμερα. Κορνέ. Και έχει και κορνέ. Κουρνέδες. Ναι, και έχει και κορνέ συσκευασμένο. Τέλεια. Δεν έχω φάει συσκευασμένο, έχω φάει από ζαχαροπλαστείο και είναι ωραίος. Μάλιστα. Παλιά ξέρω τους κορνέδες τους ρίχνανε στο Πειραιά, ε. Γιατί? Δεν έχεις ακούσει ποτέ για τον Ολυμπιακό που λένε θα πέσουν κορνέδες. Στα παλιά τα χρόνια τα καλά το Ολυμπιακό, όχι τώρα. Όταν επειδή μου ξέρεις χόντουσα κάτι αποτελέσματα άσχημα, ναι. Τους περίμενε ο κόσμος στο Καρεσκάκι στο παλιό και φεύγανε κορνέδες. Γιατί ο κορνέδες σκέψου είναι ένα πράγμα σαν τρίγωνο περίπου. Ναι. Ξέρεις πώς είναι. Και έχει μέσα σαχωνάκι. Κρέμα, ρε παιδί μου. Ναι, 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 μπράβο, σαχωνάκι. Σαχωνάκι. Ωραία, και έχει κρέμα μέσα και έχει κορνές έτσι. Έχει κορνές στο ρωμαϊκό. Όλη η κρέμα κάθεται πάνω σου. Ωραία ήταν. Είναι ο κορνές ή το κορνέ. Στα ελληνικά είναι ο κορνές. Ο κορνές. Ναι. Η κρέμα όπως η οποία μέσα. Ζελές, όπως είναι και ο ζελές. Ο στυλός. Η κρέμα η οποία μέσα έχει. Σα αντιγεί νομίζω, είναι φίλε. Ναι, αλλά είναι ιδέα. Σοκολατάκι. Και η ιδέα που κάνει έξω μου έχει έρθει μυρωδιά και μέσα. Σοκολατάκι. Δεν μυρίζει καν. Μυρίζει. Όχι, έχουν περάσει. Αυτό το πράγμα που κάνετε με τα Άικος, να πούμε, μυρίζει σαν καμένο καλαμπόκι. Μυρίζει κάτι άλλο που δεν θα το πω. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν διάφορε μυρωδιέ. Διαφέρει από άνθρωπο. Βασίλη, πιστεύει ότι το χαλί θα μπορούσε να πει από κάτω, ε. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα στο πει, φιλέ, την επόμενη φορά του κόβει το μικρόφωνο. Εντάξει και τελειώνει η υπόθεση. Και λέμε, φεύγω. Μας έχει κουράσει. Και φεύγω και κάθε κανένα μας έχει κουράσει. Μέχρι τις 12 και αντεγιά. Μας έχει κουράσει ο φίλος και συνάδελφος. Καλώς φίλος και συνάδελφος. Μάλιστα. Τι άλλο γίνεται γενικότερα, Νίκο, σήμερα, εσύ που ήσουν αμάχημα στον υπολογιστή μέχρι αργά. Σαν πως βλέπεις ή τίποτα άλλο πέρα από τον Άρη. Εντάξει, είναι κοστά. Έβλεπα διάφορα. Γενικά δεν είναι τράβηξε κάτι το μάτι μου ιδιαίτερα. Γιατί δεν τράβηξε κάτι το μάτι σου. Παντού παίζει το κούμπο. Αυτό είναι το θέμα τη ημέρα. Ναι, είναι πολύ viral. Κούμπο, έχουν γράψει όλοι. Πού πας, μωρή μπουρούχα, να το βάλεις από το κέντρο. Φύγε τώρα από εκεί που είσαι τώρα. Θες να το βάλεις από το κέντρο. Άντρας είναι γυναίκα. Μπουρουχίδου. Γυναίκα είναι όμως. Μπουρουχουά. Πάνα για φερμού δεκακιά. Τρίποντο. Παντόφλα. Άιντε, πέτρα, ντουγκ. Τίποτα, εντάξει, δεν φτάνει με τίποτα. Χαρά δε είναι. Ναι. Ανάθεμα, σαν άντρα είναι. Τι τσούρε καλή. Δεν είναι μια κλασική περίπτωση Γαλλίδας. Αυτή. Όχι, δεν τη λες κλασική περίπτωση. Τι δεν τη λες περίπτωση. Ρε φίλε, έτσι δεν είναι. Που είναι ρε παιδί μου λίγο έτσι πιο εναλλακτικές, λίγο ό,τι να είναι. Οι Γαλλίδες λένε ότι βρωμάνε επίσης καλή ροή. Δεν λένε ότι βρωμάνε. Δεν έχουν πάει με Γαλλίδα ποτέ. Οι Γάλλοι γενικότερα μέσα στα σπίτια του είναι σαν του Άγγλου, λίγο πιο βρώμικοι. Γι' αυτό και λέμε για γαλλικά αρώματα. Γαλλικό φιλί. Τι λέει. Μυαλό στο γαλλικό φιλί είναι ο Παπαδόπουλος. French kiss. Εσύ Νίκο, τι έκανες για τις Γαλλίδες, έχεις καμιά... Δεν είχα πεφόντου, ναι. Με αλλοδαπές είχες ποτέ καμιά επαφή, στενή. Τέτοια επαφή. Τουρίστ. Όχι, δεν είχα ποτέ. Ποτέ, τίποτα. Πάνω από τα Γιάννενα καμία. Πάνω από τα Γιάννενα. Ναι, ρε φίλε. Τι είναι παρά από τα Γιάννενα. Όπως έρθει από τα Γιάννενα, άμα έρθει από τα Γιάννενα, πα σε μια άλλη χώρα. Όχι, ούτε με αυτό. Σίγουρα έχει το παραδέχτη. Ναι, ναι, ναι. Ούτε από εκεί. Έχει πάρει σαβουρόφατσα τώρα. Σίγουρα. Όχι. Και πού είναι το κάτι θα έχει. Όχι, ρε παιδιά, αλήθεια σα λέω ποτέ.
Έχεις κάποια ιδιαίτερη υποτίμηση, δηλαδή θα ήθελα να πας μια Βραζιλιάνα για παράδειγμα, λέω. Ξαφνικά έχω βρεθεί στο κέντρο της συζήτησης και δεν είναι. Καθόλου, φίλε, κουβέντα κάνουμε, χαβάλε κάνουμε. Αφού δεν θες να πεις για τα αθλητικά, φαίνεται. Σε ρωτάμε τι γίνεται και τι. Μα δεν έχει τίποτα. Ωραία, άρα συζητάμε κάτι άλλο. Πώς δεν έχει τίποτα, ρε. Δύο μεταγραφές και σήμερα. Καλνιέτης, τα είπαμε. Ωραία, έκανε δύο μεταγραφές. Μάντας, πολύ καλός παίκτης. Κάτσε να μας πει τώρα για τις τουρίστριες. Ποιες τουρίστριες. Δεν έχεις ποτέ τελαβέρι με τουρίστρια. Ένα τραγούδι της τουρίστριας έγραψε ο ύμνος του Τζίμις Πανούσης. Γερμανίδες τουρίστριες διψασμένες για. Τέστρα, φίλε, δεν έχεις ποτέ τελαβέρι με τουρίστρια. Ποτέ. Δεν βρέχεις ποτέ σε μαγαζί που να πεις καλό αυτό το κομμενέτο, ρε φίλε. Αλλά είναι Ιταλίδα, ξέρω εγώ και δεν μπορεί να το πει. Ποτέ δεν ήμουν ένα τέτοιο τύπο. Ποτέ. Που να πήγαινε στο μαγαζί. Δεν ήσουν ποτέ Greek καμάκι, Νίκο. Έχεις το παρουσιαστικό όμως και το. Γιατί? Έχεις, ρε παιδί μου. Κάτι... Βασίλη, δεν το έχει το παρουσιαστικό του Greek καμακίου. Κάτι αρνητικό θα πει. Με κάνα πουκάμισο έτσι και λίγο ανοιχτό ξέρω εδώ πέρα, ε. Έτσι λίγο εσύ, Νίκο, με τουρίστρες. Πολλές. Πάρτα. Πολλές. Βλέπεις. Θυμάμαι στην Κέρκυρα που είχε πάρα πολλές Ιταλίδες, δηλαδή είχε γίνει. Πολύ μεγάλο πανηγύρι. Και με μια παρέα που το σήκωνε όλο αυτό. Βεβαίως. Το... Με Αμερικανίδες έχω κάνει πολλά πράγματα. Και με μια Καναδέζα έχω κάνει. Στο στρατό, πού! Κανονική Καναδέζα, η οποία ήταν γαλλόφωνη. Πήγαινε στην Αμοργό το κορίτσι και στην Ικαρία τη φιλοξενήσαμε τότε. Τα παλιά χρόνια. Αλήθεια, τώρα είναι κάτι καβαλέ. Καλά, όλα αυτά έχουν γίνει. Αυτά έχουν γίνει. Κάτσε λίγο, γιατί και το τελευταίο. Έχεις πάει, ήταν με... πολύ... Έχεις πάει με Καναδέζα. Εννοείται. Εννοείται. 18 χρονών. Χρονών. Εγώ. Αυτή 42. Καλά, εντάξει, χαβαλέκα. Η άλλη μου και έφαγε. Λίκα, αυτά δεν μου τα έχει πει. Με Καναδέζα στρατού έχω πάει, ναι. Καλά, ναι. Θυμήστε μου λίγο. Η Καναδέζα ήταν το φορτηγό. Όχι, το φορτηγό ήταν. Ποια ήταν η Καναδέζα, ρε φίλε. Το φορτηγό, πώς λεγόταν. Τα Στάγερ. Ναι, η Καναδέζα ποια ήταν. Στάγερ, βέβαια, που τα οποία δεν έχουν αμορτισμένα. Α, η Καναδέζα ήταν και το τάχα τζι που ήταν. Το... Ναι. Ναι, ναι. Ο φίλος ο Παναγιώτης έλεγε προχθές ότι δίνανε λάστιχα σε Καναδέζες κάτι στο στρατό όταν ήταν. Όχι αυτό, ο αδερφός του. Ναι, ο αδερφός του. Ναι, ναι. Και ήταν όλο έξω. Είχε προμηθέσει. Και ξέρεις που ήταν και ο αδερφός του. Ναι, νομίζω. Στο Πανόραμα. Στο Πανόραμα, μπράβο. Στο Λυκό 14. Δύσκολη θητεία. Ο Σέκος Βενιζέλιο λέγεται εκείνη η περιμονάδα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί την έχουν. Του στέλνει μάλλον κάποιο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Το δίναμε λάστιχα σε Καναδέζα, ακούγεται και λίγο πρόστιχο. Ρώτησε τον Νίκο που έχει πάει με Καναδέζα. Καναδέζα, βέβαια. Αυτό όλο το βράδυ τώρα θα το πληρώνει, θα ξέρει. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, γιατί δεν ξέρει. Είναι... Θα σε πάει όλο το βράδυ. Οπάτι έχουμε εδώ. Θα κοιμηθεί αγκαλιά με το κράτσι. Δεν το χαλάει καθόλου. Ωραίε παρουσίε στο γήπεδο. Έξαλλη. Έξαλλη εδώ πέρα. Όχι, με τουρίστρια ποτέ. Μάλιστα. Στηρίζω ντόπια προϊόντα. Μπράβο, Νίκο. Εντός νομού ή εκτός νομού. Ρύζι γάλα. Και εκτός. Ρύζι γάλα, καμπά. Ε? Εντός νομού ή εκτός νομού. Και εκτός νομού. Πολύ σιωπή έπεσε. Ναι, δηλαδή. Αφού είστε με τα κινητά σου όλη την ώρα. Ναι. Καθόλου. Εντάξει, μα θέλω και μνήματα. Γαλλικό κλειδί, λέει ο Μιχάλης. Να απαντήσουμε. Τίμια τα αλβανικά, λέει τίμια, αλλά μερακλούδες και σκοπιανές, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Βόρειο-Μακεδόνησης, δηλαδή. Ναι, σκοπιανές. Καλά τα λες, Μιχάλη μου, εσύ, σκοπιανές. Εννοεί από την πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στο Μαρμαρά, μου λέει. Οπα. Στο Μαρμαρά, τη τρέλει να ορίστε. Να στα πει όλα. Σκοπιανές, Μαρμαρά, έχει δουλειά. Έχονται. Πες, εδώ από τη Σερβία έχουμε πολλές. Κυρίως, αλλά θα υπάρχουν και πολλές. Μάχημες αυτές πάνω από τα εγώ τρία χρόνια στο Μαρμαρά δεν έχω δει ποτέ. Ποτέ όμως. Ποτέ. Παρέα αντρών Σέρβων ή παρέα γυναικών Σέρβων. Έχει έρθει ποτέ. Παρέα, εννοείς, όχι οικογένεια, ας πούμε. Όχι οικογένεια. Όχι. Δεν έχω δει. Τώρα πιο μέσα δεν ξέρω τι γίνεται. Σε εμάς ποτέ, νομίζω. Πιο μέσα τοξικότητα. Εντάξει. Με εκεί rooms με 30 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ, για να δείτε πώς θα φέρνει η ζωή, έτσι. Ο κουρέας του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε. Παραθερίζει στο Μαρμαρά γιατί έχει σπίτι. Παραθερίζει, ρε φίλε. Νίκος Παπαδόπουλος, ετών 29, 2019. Παραθερίζει. Παραθερίζει. Είναι παραθέρηση. Παραθερίζει στο Μαρμαρά και γνωρίζει και την μητέρα της Καλλιρόης, εντάξει, και τον παππού της ήξερε, για τον παππού μου έχει πει πολύ καλά λόγια. Πολύ καλά λόγια. Ναι. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Ναι, είμαι ενήμερος. Και πήγα τις προάλλες να κορευτώ και πήγε κουβέντα και μου αυτό το κουρέα τι κάνει. Με χωράνε τη δουλειά, μεγάλο λέει, δεν έχει φωτογραφία, λέει να τη δω. Ποιο είναι ο κουρέα του, ρε φίλε. Δεν ξέρω, μου το έχει ξαναναφέρει, δεν τον ξέρω, ρε παιδιά. Ο Οδυσσέας. Τον Οδυσσέα. Έχουμε ξανακάνει κουβέντα για τον Οδυσσέα, δεν μου λέει τίποτα. Δεν θυμάμαι τώρα, η γυναίκα του είχε σπίτι εκεί. Ο μπαμπάς, ο πεθερός του ήταν πολύ φίλος με τον παππού σου. Ήταν πολύ φιλικολητή. Τώρα δεν μπορεί, πρέπει να εννοώ. Λες, ρε, όχι. Ήταν, μου λέει, κολλητή ο πεθερός του με τον παππού σου. Μάλιστα. Κουρεύομαι σε αυτόν τον άνθρωπο 20 χρόνια. Εκπληκτικός. Ποιος.
Πάει παραθέρι στο Μαρμαρά αυτό. Άμα θέλετε να παραθερήσετε, Βίλα Καραβίτση στο Μαρμαρά, έτσι. Ξέρετε αυτά ξέρει εδώ πέρα πληρώνονται, δεν τα λες έτσι. Ο φίλος ο Μιχάλης συνεχίζει και λέει: στο πλωτόν λέει. Πριν γίνει πουέρτο, όπως μου σημειώνει εδώ πέρα, πρέπει και η τύχη να μιλούσα σέρβικα. Γενικά όλο ο Μαρμαρά μιλάει σέρβικα πλέον. Δεν επιβεβαιώνω όμως, γιατί είναι λίγο τοπικό το μαγαζί εκεί. Δηλαδή, στείλε το επώνυμο και δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Στείλε μόνο το επώνυμο αυτό που λες. Μόνο αυτό. Για να κόψω αντιδράσεις. Σε ποιον μιλάει? Στο Μιχάλη. Α. Στο Μιχάλη. Πώς τη λένε αυτή να ρει. Η Αλικάκη πολύ καλή. Μυρτό Αλικάκη. Πολύ καλοδιατηρημένη. Και ο Ντάνος εκεί πέρα. Εντάξει, μια δεν είναι καμία από τις δύο Μυρτό Αλικάκη. Είναι. Την έδειξε πριν. Θα γυρίσει τώρα και θα τη δείξει. Απευθείας εσύ αμφισβητής. Άλλαξε σκηνή. Ήταν η Μυρτό Αλικάκη όντως. Τελειώνει ποτέ αυτό το δράμα εδώ πέρα. Πέμπτη. Μπαρτζιούμα. Φαρμακείο εκεί πέρα. Κάτι λέει. Εγκεφαλικό έβαθρο. Κάτι λέει τώρα. Μπαρτζιούμα. Να σου πω, παραθερίζει το Μαρμαρά ο φίλος ή παραθερίζει. Μιχάλη, θα σε ενημερώσω αύριο λίγο να βγάλω κάποια τηλέφωνα. Έλα, Μιχάλη, τώρα, σιγά τώρα. Ο φίλος παραθερίζει το Μαρμαρά ή παραθερίζει το παράδεισο του Μαρμαρά. Γιατί θέλω να κάνω μια κουβέντα γι' αυτό. Να μας πει, αν παραθερίζει το παράδεισο, να μας πει γιατί λέγεται παράδεισος. Γιατί ειλικρινά, όσες φορές έχω έρθει, δεν το έχω καταλάβει. Παραθέρηση. Εσύ Νίκο, που παραθερίζει. Παντού. Παραθερίζω, λέει, φίλε. Παραθέρηση. Παραθέρηση είναι, εντάξει. Πήγα παραθέρηση. Δεν λες πήγα παραθέρηση, πήγα διακοπές. Αλλά παραθερίζω εκεί. Παραθερίζω. Ωραία λέξη. Παραθερίζω. Τα παιδικά μου χρόνια. Το θέρος. Θέρος. Τι σημαίνει. Μαγάζι στην Περαία. Ωραίο. Ολυθή εκεί πέρα πηγαίνουν. Είναι ο Συμπεθέρω εκεί πέρα. Ω, καλά. Η Περαία θα αποκτήσει και τα ράτσα, έτσι να τα λέμε αυτά. Οπα. Το ρώτησα χθες αν εννοεί τα ράτσα γενικότερα. Η πρώτη ράτσα στην Περαία, όχι ως μαγαζί γενικότερα, αλλά μου είπε μαγαζί. Ναι, ναι, μαγαζί πάνω. Παιδί μου αξιοποιεί τα ράτσα που έχει από πάνω, πολύ δυνατό. Πήγες, Νίκο. Θα το τιμήσουμε. Τώρα αυτές τις μέρες ανοίγει. Το μαγαζί είναι στέκει χρόνια. Α, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τώρα θα ανοίξει. Να σου πω, στο Πλαγιάρης, εκείνο το θρυλικό, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, τώρα που έχει αλλάξει και όνομα. Πήγαινε. Το παλιό τα τάγκα. Ναι, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται. Που έφυγε από εκεί που ήταν. Μια φορά είχα πάει στη ζωή μου. Ναι. Α, και ο Ζάχος είναι ήθελε σήμερα, ξεχάσαμε. Τον είπες. Ναι, όχι. Το ξεχάσαμε. Είχα πάει μια φορά παραμονή πρωτοχρονιάς με τον πρώην συνάδελφο Γιώργο Ζάχο. Ναι. Είχαμε πει το. Ναι. Ναι. Και η Περαία το μεταξύ από κάτω είναι μια ευθεία κατεβαίνει. Περάσουμε μέσα από κάτω. Δεν είναι και τόσο εύκολη η ευθεία εκείνη όμως. Όχι. Η ευθεία που γίνεται μέσα από κάτω. Περιφερειακό Πλαγιαρίου. Αυτός δεν όχι εκείνο. Άλλο έχει ένα παράδρομο από δίπλα που σε βγάζει ακριβώς στην είσοδο τη Περαία δίπλα στο Λύκειο. Ναι. Ναι. Και έχω φύγει εγώ από εκεί πέρα κατά τη σειρά. Α, κατάλαβα. Μια κατηφόρα που έχει γίνει. Ναι. Και σκοτώστηκα εκείνη. Και έχω φύγει εγώ ζάντα από το μαγαζί. Είναι παραμονή πρωτοχρονιά. Παραμονή πρωτοχρονιά. Είχες πει πολύ πράγμα. Είχα πει αρκετά εκείνη την μέρα, ναι. Είχα πει αρκετά. Και μπαίνω στα μάξι να φύγω και ήμουν. Νίκο, δεν είναι όμως αυτό. Κακό παράδειγμα, δεν πρέπει να το κάνετε. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος. Πρέπει να ρίξει τα χέρια μα στα ποτήρια και να πει όχι απόψε, οδηγώ. Αλλά θα μου πει πρωτοχρονιά ήταν. Τι να κάνει αυτό, δηλαδή κάθεται εκεί πέρα με τη σόδα όλο το βράδυ. Ή ο φίλος του έπρεπε να του πάρει τα κλειδιά. Ναι. Ο φίλος του. Τι να κάνει ο Τζορτζάχος, δεν έχω χάσει και τον μεταξύ μα σύνδεσμο γιατί έχει φύγει στη Γαλλία. Και δεν μαθαίνω πράγματα γι' αυτόν. Ναι, είχα ένα σύνδεσμο που ήταν ανάμεσα, κολλητός του και δικός μου φίλος από στρατό. Ένας από τους δύο που κράτησα. Και έφυγε στη Γαλλία αυτός εσύ και δεν μαθαίνω πράγματα. Είναι μεγάλος τέλεχος πλέον, γνωστή σε αλυσίδα. Είναι, αλλά μαθαίναμε και λίγο έτσι πιπερά τα σχόλια γι' αυτό, αλλά τώρα δεν μπορούμε, κατάλαβες. Και εμείς εδώ πέρα τι μιλάει, εκεί δημοσιογράφοι. Αυτοί είμαστε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι. Οι Κύπριες είναι πολύ καλές παιδιά. Μια που πιάσαμε. Να γυρίσουμε και στο προηγούμενο θέμα. Εκεί έχεις κάνει δουλίτσα. Εκεί ήταν, α πω, αν σκεφτείς ότι ήταν 24 μήνες φαντάρος εκεί πέρα, δεν μπορεί να μην έκανε κάτι. Πάει και τώρα διακοπές. Πηγαίνω κι άλλες φορές. Βέβαια. Όχι μόνο φανταρικό. Ναι, εντάξει, το φανταρικό ήταν το σερί όμως. 24 μήνες εκεί, σερί, ναι. Η Κύπρος αυτό το κομμάτι έχει ένα κακό. Επειδή είναι μια μικρή κοινωνία. Τι ο Τσίπρας σήμερα εκεί στην Ελβίκ. Μάλιστα. Στην Ελβίκ εγώ δεν πήγα ποτέ. Επειδή είναι μικρή κοινωνία, τα κορίτσια είναι λίγο μαζεμένα στην αρχή. Γιατί φοβούνται μην κάνουν κάτι με κάποιον, ας πούμε, ένα one night stand, ας πούμε, και, το... και μαθευτεί και γίνει κουβέντα. Είναι λίγο, όταν λες μικρή κοινωνία. Η Λευκωσία είναι μια μικρή κοινωνία, ρε καλή ροή τώρα. Μιλάμε τώρα για ένα νησί το οποίο έχει 705.000 άτομα πληθυσμό. Δεν είναι. Ούτε η Θεσσαλονίκη είναι. Εντάξει. Αλλά άμα ρε παιδί μου τη φτάσει εκεί που θέλει, δεν είναι μια χαρά. Ανοιχτά, σαν τις Πατρινιές. Ανοιχτά κορίτσια. Πατρινιές δεν είναι. Πατρινιές δεν είναι. Εντάξει. Του αρέσει να κάνουν κάτι συγκεκριμένο πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, βέβαια. Αλλά θα σου το πω στο διάλειμμα. Καλά κορίτσια, καλά. Καλά κορίτσια, τίμια. Δηλαδή, περίμενε.
προτείνεις ελεύθερα αγόρια να πάνε διακοπές στην Κύπρο το καλοκαίρι? Αν έχουν λεφτά, ναι. Okay. Αν έχουν λεφτά, γιατί είναι λίγο ακριβή η Κύπρος. Παιδιά, ξέρετε, δεν είναι τώρα να πάμε έτσι χαλαρά. Εκεί πέρα θέλει λίγα λεφτά παραπάνω. Προτείνω, ναι. Απλά είναι νησιώτισες, έχουν αυτό το κακό ότι είναι πολύ ευέξαπτες. Έχουν πολύ ενέργεια βασικά μέσα τους, παιδί μου. Έχουν αυτό το πράγμα. Κύπρια δηλαδή, είναι ρε παιδί μου. Ψάχνω τη λέξη, εδώ την έχω. Τσαούσα να την πω. Είναι ρε παιδί μου, όμως είναι. Είναι αρκετά. Ναι. Έχουμε μία μέσα στο σπίτι μας. Ξέρουμε, μάθαμε και τις υπόλοιπες όταν είμαστε κάτω. Εντάξει, επιβεβαιωθήκαμε. Λοιπόν, γι' αυτό. Γι' αυτό να προσέχετε λίγο γενικότερα με τις Κύπριες. Εδώ πέρα σας μιλάει ο Παδόπουλος. Αλλά γενικότερα από εκεί πέρα, όχι. Ακούγεσαι πολύ έμπειρος αυτό το κομμάτι. Σε ποιο κομμάτι? Έχει να κάνει με τις Κύπριες. Σε εκφυλή από εκεί, δεν ξέρω. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή περπατημένος, κατάλαβες. Άνθρωπος που έχει ζήσει καταστάσεις. Περπατημένος. Δεν θέλω να πω. Ωραία Κύπρος, ωραία. Μάλιστα. Τι προτείνεις για να πάμε? Να πάτε. Να μας φιλοξενήσει να έρθουμε. Μαζευτούμε να πάτε. Να σας φιλοξενήσω κιόλας. Ναι, ρε φίλε, αφού εκεί έχει τώρα. Τη βάση σου. Ναι. Βέβαια. Το σπιτάκι σου είναι εκεί. Το δικό μου, το σπιτάκι μου. Το σπιτάκι μου, το δικό μου το σπιτάκι, βέβαια. Θα τη χαρακτήριζε δεύτερη πατρίδα σου? Εγώ την Κύπρο την έχω πρώτη πατρίδα, δεν την έχω δεύτερη. Πρώτη πατρίδα, ε. Βέβαια, στην νιώθω περισσότερο. Μα καλά, δεν είναι ελληνική η Κύπρο? Γιατί λες πατρίδα? Είναι κράτο. Ανεξάρτητο. Εγώ έχω δύο ταυτότητε. Αλήθεια. Ναι. Και την Ελλαδίτικη και την Κυπριακή. Γιατί η φίλη Κύπρος μου έχει δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που μου έχει δώσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μου σου έχει δώσει αυτή τη φανταστική δουλειά που την αγαπάς τόσο Κύπρο πολύ. Κύπρο βιοπορίζει, Νίκο, εγώ το που λέω όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, δεν βιοπορίζομαι, δεν βιοπορίζομαι. Άρα, δηλαδή, τι παραπάνω σου έχει δώσει η Κύπρος? Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είπα βιοπορίζει, δεν σου είπα για τα λεφτά. Στην Κύπρο ζει όλα αυτά τα χρόνια, Νίκο, πότε που λέω. Έτσι και το κινητό τώρα. Ναι. Saved by the bell, λέγεται. Ναι, όχι, δεν ζω στην Κύπρο. Δεν. Εδώ ζω. Αχα. Είναι, ρε παιδί μου, μια κουλτούρα και μια κατάσταση εκεί πέρα η οποία με έχει. Σου ταιριάζει αρκετά, ε. Όχι, με έχει βοηθήσει. Έχουμε διαφορές. Με έχει φτιάξει. Σε θέμα κουλτούρα και νοοτροπία και. Ναι. Έχουν κάποιες, υπάρχουν κάποιες διαφορές σημαντικές. Ναι, Κύπροι είναι πρώτα Κύπροι, μετά Άγγλοι και μετά είναι Έλληνες. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Σαν κράτο σίγουρα είναι. Εντάξει, τα κατάλληλα από του Άγγλου μην ανέλθουν. Ήταν εκεί πέρα κάποια χρόνια. Σωστά. Αλλά του άφησαν και καλά. Σαν κράτο είναι πολύ οργανωμένοι. Εδώ πέρα είμαστε μπιμποτοί, βελομπού. Εκεί πέρα είναι όλα τσακ, τσακ, τσακ. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Είναι ένα προηγμένο κράτο. Πολύ πιο προηγμένο από την Ελλάδα. Καλά, δεν είναι και πολύ δύσκολο να είναι πολύ πιο προηγμένο από την Ελλάδα. Γιατί. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι προηγμένη. Α, σωστό. Τέλος πάντων. Φύγαμε για διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο. Στοίχημα.gr μαζί μας. Καθημερινά η στοίχημα με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Από τον υπολογιστή, από το κινητό, από το tablet σας κατεβάζει την εφαρμογή είτε για συσκευές iOS είτε για Android. Να έχετε παντού τη στοίχημα μαζί σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής σας. Τελευταίο κομμάτι του απόψινου Ballander στο Λίμπερο 107,4. FM γεννώ τα μηνύματα στο 54526 και στα social media, όσοι έχετε όρεξη διάθεση για να στείλετε. Λοιπόν, κόντρα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία λέγεται επιδόματα τέκνο. Και από κάτω διαφήμιση της Χρυσής Αυγής με παιδάκια. Ωραία πράγματα. Εγώ αν ήμουν καναλάκης δεν θα έπαιζε διαφήμιση της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω αν μπορείς να το κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα τις έπαιζα, δεν θα με κάνουν. Ας μην κάνουν μήνες, πάμε σε δικαστήριο. Δεν τις έπαιζα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Γι' αυτό δεν είσαι καναλάρχης. Στο Βασίλη. Τι γι' αυτό δεν είμαι καναλάρχης. Αλλιώς έσουν καναλάρχης. Οπα. Ω, καλά τώρα. Γίναμε. Ας το λέω όλα καλά. Για να μην υπάρχει θέμα και μπερδευτούμε εδώ. Μπερδευτούμε τα μπουτάκια μας. Στόχος του Ολυμπιακού, Τζόρνταν Λόιντ. Τζόρνταν Λόιντ. Τον ξέρω τον κύριο. Ενδιαφέρον από Λέτσα για Σάκχοφ. Τελικά λες όντως ο Σάκχοφ να έχει κάτι από Ιταλία όπως διατείνει το πατέρα στο εδώ και καιρό? Αυτό το πράγμα που κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν τους πατεράδες τους να μιλούν και να τοποθετούνται. Ναι, είναι κάποιοι συγκεκριμένοι. Δεν... Πιστεύω ότι ο Σάκχοφ στο τέλος θα επιστρέψει στην Ουκρανία. Ας επιστρέψει. Στο Βλάντον δεν θα πάει δηλαδή. Ο Σάκχοφ γενικά περιμένει ότι θα πάρει πολλά χρήματα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι πάει του 700. Πόσα περισσότερα δηλαδή να πάρει. Δεν ξέρω τι περιμένει να βρει. Ή τέλος πάντων θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα τύπου Ιταλία. Η Λέτσε είναι στην. Στη Σέρια. Είναι Σέρια. Ναι.
Ναι. Δεν λέει. Όχι. Okay. Πέρσι δεν ήτανε. Ναι. Δεν ξέρω αν ανέβηκε. Okay. Ή μπορεί να θέλει να πάει στην Ιταλία για να φτάσει σε ένα σημείο επεξερία. Τέλος πάντων, οκ. Εντάξει. Οκ. Νίκο, δύσκολη μέρα σήμερα. Δύσκολη γιατί έτσι. Γενικά. Γιατί έτσι δύσκολη μέρα, Νίκο. Έχει αυτό, αυτό το σερί, το κάθε μέρα 7.30-8 που ώρα ξύπνημα είναι λίγο. Είναι δύσκολο, θεωρείς. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Επιβεβαιώνω. Είναι. Και 7 στα 7 κιόλας όταν το κάνεις, έτσι. Όχι 6 στα 7. Πώς 7 στα 7, ρε φίλε. Το Σάββατο μας είπες φύγεις επανομούδα. Μετά από τη. Κάνα μετά έχουμε στρώσει τα ρεπό τώρα πια. Τώρα ήρθε το άνθρωπός μας. Εξαιρετικός συνάδελφος. Εντάξει. Πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ. 100%. Είναι σημαντικό να έχουμε έτσι τέτοια νέα πρόσωπα. 100%. Νέα παιδιά με όρεξη για δουλειά. Ο Μαϊστράλης που ήρθε εδώ πέρα να πούμε. Βεβαίως. Λοιπόν. Νέα παιδιά με όρεξη για δουλειά. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλε. Πάντα, πάντα, πάντα. Βέβαια. Και το ικανά παιδιά έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο. Φαίνεται ικανότητα. Φαίνεται ικανότητα πραγματικά. Η πρώτη ερώτηση που το έκανα, γιατί ασχολήθηκες με αυτή τη δουλειά. Τρολάρισμα, επικό τρολάρισμα από τις μύγες του Αντένα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σου είπα, είναι στον Αρναούτογλου. Θα είναι. Πήγε. Σειρά. Είναι τώρα, κάνει τη δείχνη τι συνέντευξη. Και ξεκίνησε. Τι χάνουμε. Δεν βλέπουμε κούλι. Δεν βλέπουμε κούλι. Εσύ 12 παρτέρα το ξεκινάει ο Αρναούτογλου. Όταν έμπαινα μέσα. Έμπαινα. Έμπαινα. Όταν ερχόμουν. Βαλάτε. The night show, yes. Ξεκίνησε. Έχει κούλι. Και αυτό όταν έρχονται οι εκλογές που πηγαίνουν και σε τέτοιες εκπομπές για να το παίξουν. Είχε πάει και στην Σταματίνα Τσιντσιλή. Και τέτοια, δηλαδή είναι. Πείτε. Πείτε. Και ο Τσίπρας που είχε πάει, εσύ. Τσίπρε. Σε τέτοια εκπομπή. Στο Σπορ 24 στο ραδιόφωνο. Α, να μπράβο. Ναι. Εντάξει, βέβαια εκεί ήταν η κουβέντα αθλητική. Τώρα ο Τσίπρας θα απαντήσει με Ελεονόρα Μελέτη, να ξέρει. Το λέω εγώ από τώρα. Λες. Εύκολα. Μετά τα μεσάνυχτα. Ωραία που κάμε σου φωνή. Πότε γράφει εκπομπές. Τώρα τέλειο Ιουνίου. Ο Μπουτσινάς με τελειώνει η Παρασκευή. Όλοι τελειώνουν κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι. Η αγαπημένη σου η Ελένη που θα πας και στις θάλασσες που κολυμπάει. Ποια Νίκο. Ποια Ελένη. Μενεγάκι. Ποια Ελένη, ρε φίλε. Ποια Ελένη, λέει. Θα σου λέω ποια Ελένη, αλλά τέλος πάντων. Σε ποιες θάλασσες κολυμπάει. Στα άχλα της Άνδρου. Πάτη στην Άνδρου. Κάθε χρόνο η Ελένη έχει εξοχικό στα άχλα. Βασικά όχι στα άχλα, κάπου κοντά δεν έχει. Δεν έχει Ελένη, έχει ο Ματέο. Η είδηση ότι θα πάτε στην Άνδρου. Δεν είναι είδηση, φίλε. Είναι μια πραγματικότητα που ισχύει εδώ και καιρό. Τελευταίες ημέρες μόνο ισχύει. Α, ναι, γιατί τόσο καιρό μου έλεγες πού πάμε. Ναι, ναι όχι, την τελευταία εβδομάδα η αλήθεια είναι. Πού είναι η Άνδρος? Η Άνδρος στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Θεωρώ, Άνδρος, Άνδρος, η αγαπημένη μου πόλη. Είναι αρχές Κυκλάδων η Άνδρος, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Πειραιά δηλαδή πάλι. Ραφίνα. Ραφίνα, μάλιστα. Όχι πειρά, το πειρά είναι πιο μακριά. Πόσες μέρες? 15. Όχι ρε, 25 το κάναμε φέτος. Α, 25. Ναι. Okay. 25, μάλιστα. Τα κλείσατε όλα κομπλέ έτοιμα? Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Κλείσαμε μια βίλα. Έτσι, τα καταπεινώ ρε παιδί μου. Τα πάντα όλα. Ναι, έχουμε μιλήσει και με την Ελένη να κανονίσουμε δηλαδή, κάποιες μέρες μαζί με την οικογένεια. Με τον Ματέο λίγο έτσι. Με τον Ματέο εκεί πέρα να κανονίσουμε να πάμε για κάνα φαγητό ρε. Φαντάζομαι δηλαδή τον Νίκο με τον Ματέο. Ψάρι να φάμε. Το Ματέο με τον Νίκο πάνω από την ψισταριά έτσι, η οποία θα είναι πετρόχτιστη. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Νίκος δει την Ελένη μπροστά του μπορεί και να λιποθυμήσει. Από τη χαρά του. Πιστεύω ότι ο Νίκος θα δει την Ελένη μπροστά του, θα την πει φτύσε με στα μούτρα. Ναι, ναι, πραγματικά. Θα την πιάνει και θα τη λέει είσαι αληθινή. Φτύσε με στα μούτρα να καταλάβω τι είσαι. Ναι, ταπεινε. Τηλεθεατή. Ναι, 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 ναι. Φίλα μου, θα σου κληρώσω ένα πακέτο γουάσα. Ένα πακέτο γουάσα. Γουάσα, γουάσα. Θα σου κληρώσω ένα πακέτο, ξέρω εγώ, μπισκότα από το πούλου. Έναν αποχυμωτήρι. Όχι, δεν είναι τέτοια. Ρε Νίκο, ρε Νίκο. Δεν βλέπω πρωινά. Ναι, αν σου οριζοντέ σου, ρε Νίκο, λίγο ρε αγόρι μου, δηλαδή ξεκόλα λίγο από τον Άρη, ρε φίλε. Ξεκόλα. Ποιον Άρη, ρε φίλε. Θα βλέπω μενεγάκι. Για να ανοίξω του οριζοντέ μου. Μα δεν έχει να κάνει το να βλέπει μενεγάκι. Γενικό είναι το ζήτημα. Επειδή κάθεσαι να το πρόβλημα. Όχι, γιατί εγώ πιστεύω δεν έχω δει φέτο. Μπορεί να έχω δει και δύο φορέ. Ασχολούμαι και με άλλα πράγματα, ρε φίλε. Αλλά όχι με τη μενεγάκι. Επειδή εσύ κάθεσαι να πούμε το μορλί στο γραφείο και βλέπει μενεγάκι και λέει μορλί. Εγώ μπορεί καμιά φορά να πετύχω Θοδωρή Τσουγανόπουλο και εκείνο που κάθομαι και παρακολουθώ. Και έχει άλλο, ακόμα και το μαλλί του. Βλέπω τα μαλλιά του, τίποτα άλλο. Δηλαδή. Παρακολουθώ τα μαλλιά του και αυτό δηλαδή με γεμίζει. Δεν χρειάζεται να ακούσω. Πιστεύεις ότι αδικείται στην αθλητική δημοσιογραφία ο Νίκος Μοσχοβίτης? 100%. Δεν έχω μαλλιά Θοδωρή για να γίνω ούτε κριτικό κινηματογράφο. Όχι νομίζω, για να γίνει κριτικό κινηματογράφο. Και αδικείται ακόμα περισσότερο με την κατάσταση που επικρατεί στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα τη σώσουμε, ρε φίλε, τη δουλειά. Αχ, όχι, μη πάλι. Βασιλή. Είναι κάτι που το στεναχωρεί. Βασιλή. Μετά θα πάμε για. Μετά θα πάμε βασικά, όχι. Θα πα για ποτό. Next. Μπορεί. Μπορεί. Δηλαδή 12 παραδέκα και δεν έχει εικόνα για το αν θα πάει ή όχι. Το συζήταγα είναι το στόχο. Μιλάς αθηναϊκά, φίλε. Συζήταγα. Το συζήταγα. Είναι το συζήταγα το κάτι. Τραγούδαγα, μίλαγα. Μίλαγα. Μάλιστα.
τι καλοκαίρι. Μου πήρε, όχι, μου πήρε τηλέφωνο. Μου πήρε, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι μου πήρε. Μου πήρε. Αυτό είναι κανονικό. Με πήρε, το λένε και αυτοί. Το λένε, εντάξει. Λένε. Πως μου είπε. Να γυρίζεις, με είπε. Νυχτά. Για καλαμάκι, λες να πάμε, Νίκο. Για καλαμάκι. Τυλιχτό, τυλιχτό μάλλον. Καταλήγουμε για στο τυλιχτό. Καλαμάκι. Στο τυλιχτό. Αχ, Χριστέ μου. Το έφερε το κοντοσούβλι σήμερα τελικά, ρε φίλε. Τώρα που λες αθηναϊκά, ξέρεις πως λένε. Εμείς το λέμε. Πιτσιλίθρες αυτό που πετάνε τα νερά στο αμάξι μπροστά. Για πες πώς το λένε αυτοί. Πιτσιλιτήρια. Πιτσιλιτήρια. Πιτσιλίθρια. Βασιλή. Ναι, ναι, και το πιτσιλίθρα και το πιτσιλιτήρι είναι λιθιότητα. Ναι, okay. Υπάρχουν άλλοι που το βάζουν ισοπακέτο του ολοκαθαριστήρα. Δηλαδή δεν είναι επειδή πιτσιλίθρες, είναι ολοκαθαριστήρα. Ναι, αλλά πιτσιλίθρες δεν το λέμε εδώ πέρα. Πιτσιλίθρες είναι, ναι. Τι γελάζε, μαλάκα. Σκέφτομαι κάτι για τις πιτσιλίθρες τώρα. <και αυτό. laughs> Ναι. Εμένα δεν βγάζει νερό η αριστερή πιτσιλίθρα. Να πας να τη φτιάξουν. Η δεξιά βγάζει κανονικά. Τις τελευταίες μέρες μου κάνει αυτά τα κόλπα. Κάπα να τη δω. Πιτσιλίθρα. Μετά θα πάω σπίτι, θα δω κούλι. Στο YouTube θα έχει ανέβει σίγουρα. Ε, ναι, μην το χάσει φίλε αυτό. Θέλω... Έστω και σε επανάληψη. Θέλω να δω τι είπε πραγματικά δηλαδή. Δεν είναι πολύ συμπαθή φυσιογνωμία δηλαδή, έτσι όπως το βλέπεις, παιδί μου. Ναι. Πολύ συμπαθή. Δηλαδή. Εμένα σοβαρά τώρα μου είναι πολύ συμπαθή ο Μπακογιάννης. Και εμένα μου είναι συμπαθής. Εκείνος έχει, ρε παιδί μου, έχει μου κάτι. Και εμένα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό, θα έρθει η ώρα που να λάβει. Πιστεύω ότι είναι ο επόμενος, μετά από αυτόν εύκολο. Ε, όχι ο επόμενος. Να υπάρχει από ένας άλλος. Θα βγάλει την πενταετία στην Αθήνα και μετά η Σία Κοσιόνη θα γίνει κυρία Πρωθυπουργού. Επίσης μου είναι πολύ συμπαθητική η Σία Κοσιόνη. Μ' αρέσει πολύ. Πολύ καλή και ίδια. Γιατί δεν είναι καλή η Σία Κοσιόνη, α πούμε. Έχει κάνει έργο στο. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι και αυτό ένα άνθρωπο που δεν προέρχεται από τζάκι. Δηλαδή, εντάξει, ρε Νίκο, τι να κάνουμε. Ναι, ρε Νίκο, δηλαδή. Προέρχεται από τζάκι, τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, οκ. Όχι, οκ. Ποιο δεν προέρχεται από τζάκι. Τουλάχιστον η οικογενειακή φωτογραφία που λέει θα μα ταΐζετε μια ζωή. Η θρηλυκή εκείνη. Τουλάχιστον να σου πω κάτι, αυτό ήρθε από τζάκι, αλλά έκανε και κάτι, ρε φίλε, μέχρι στιγμή. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι έκανε, για πε μα. Έκανε, ρε φίλε, όλοι έχουν άλλα πολύ καλά λόγια αυτόν. Εσύ έχει πα να καρπενήσει, ρε φίλε, πώ είναι η δουλειά εκεί. Μια χαρά το καρπενήσει, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δρόμο είχε καθαρό. Α, καρπενήσει, καρπενήσει. Πολύ ωραίο. Στο καρπενήσει, όταν χιονίζει, βγαίνει χιονιστικά όπω έπρεπε, δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω. Έχω πει καλοκαίρι. Okay. Είχε δροσιά. Ναι. Κατά πάει πολύ, το πήγε πολύ καλά από Κογιάννη τότε. Εκεί. Ενώ στη Θεσσαλονίκη βγαίνανε χιονιστικά πέρυσι. Βεβαίω. Ναι, ναι. Αυτά που είχε παγώσει τα λάθη μέσα. Γιάννη Μπουτάρη. Γιάννης Μπουτάκης, για να δούμε και τον κύριο Ζέρβα τώρα. Τι κοιτάς πάλι, αμήθεια. Η Ρίδα Τζαν... Αυτή τελικά που θα παίξει του χρόνου. Ποια ρε. Ο Ολυμπιακός θα παίξει του χρόνου. Αφημί θα πάρει. Αφημί. Το τέλος. Μάλιστα. Το δούμε και αυτό. Θα γίνει έτσι δουλειά. Το δούμε και αυτό. Γιατί να το δούμε, θα τι θα σου κάνει εντύπωση. Θα λυθεί το DNA του Ολυμπιακού. Σιγά ρε. Σιγά. Ο Ολυμπιακός μας δεν θέλει αφημί. Δεν λέω. Λες εσύ. Λέω εγώ. Λέει ο Τάκη Τσοκαρά. Έλα Τάκη. Μεταγραφή σήμερα παράγοντα του Ολυμπιακού στην Αρμάνη. Στην Αρμάνη. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι όντως. Τι φάση. Δεν σου κάνει εντύπωση, ένας άνθρωπος ο οποίος ο... Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλο, ρε. Δεν θυμάμαι. Δημήτρης. Μπορεί να είναι και Δημήτρης, ναι. Ναι. Στο Ολυμπιακό ήταν 20 χρόνια. Και γενικά ήταν από τα στελέχη του, ρε παιδί μου. Ήταν GM πολλά χρόνια εκεί. Σε όλες τις επιτυχίες ήταν εκεί. Ναι, και ήρθε η Αρμάνη, η οποία γενικότερα. Ψάχνεται σε αυτά, ε. Ρίχνει πολύ χρήμα. Ναι. Πού το βρήκε η Αρμάνη τώρα αυτόν εκεί πέρα, ρε. Ποιον ρε. Πού το δηλαδή να πάρει το Σταυρόπουλο από τον Ολυμπιακό, να τον πάρει εκεί πέρα. Η Αρμάνη πήρε από τον Μεσίνα. Ναι, okay. Ο Μεσίνα πιστεύει ότι. Δεν ξέρει, δεν ξέρει τον κάθε Σταυρόπουλο που, κυκλοφορεί, που μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η κίνηση. Αλλά... Πάει κι αυτός. Okay. Πάει κι αυτός. Δεν θα μείνει αυτός, ρε φίλε. Ήθελε να μείνει, αλλά... ήθελε να μείνει, καλά. Okay. Σε αυτόν τον Άρη πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θέλει κανένας να έρθει. Να μείνουν κιόλας. Ήθελε να μείνει. Από όσο το Λιόπουλο τον είχε ψηλά στη λίστα του Παπαθεοδόρου, γενικότερα του άρεσε πολύ. Καλός παίκτης είναι. Είναι ένα καλό project του συγκεκριμένου. Και αφού είχε βρεθεί, φίλε, ουσιαστικά είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Πριν πάει στον Ολυμπιακό και αφού συμφώνησε με τον Πάο για να έρθει, εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός και πήγε στον Ολυμπιακό για ευνόητους λόγους. Τότε μιλάμε πριν καμιά. Πότε, 2-3 χρόνια. Πριν. 3 χρόνια. Τρία χρόνια.
Πέρυσι θα πήγε καλά στον Άρη, ναι, που πήρε χρόνο το παιδί δηλαδή και, και έδειξε πράγματα. Έδειξε πράγματα. Καλός παίκτης είναι. Έλληνες έτσι και όσο δεν βρίσκεις εύκολα πλέον. Οπότε φαίνεται ότι όλοι θα τα λύσεις στην ΑΕΚ. Και γενικά, ναι, okay, ναι. Εντάξει. Ο Δουλειάπης είναι ένας παίκτης που κάτω από τους δύο μπορεί να παίξει παντού. Δεν ξέρω αν στην ΑΕΚ θα βρει το χρόνο που έχει πέσει στον Άρη, ας πούμε, και την ελευθερία. Αλλά με ΛΠΑΠ νομίζω. Ποιο έχει τη θέση του Θεοδόλου? Κανέναν αυτή τη στιγμή. Το Λαρετζάκι και το Σάκο τα έχει μόνο. Ο Λαρετζάκι, ο οποίο τραυματία, αν τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι τραυματία. Απλά έχει συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα μείνει κιόλα. Κάτι μα έλεγε τον Ισογκάτζιο το απόγευμα που τον είχαμε στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τραυματισμό, αλλά. Εντάξει, γενικά το ψάχνει ο Παπαθεοδόλου λίγο να γεμίσει τον ελληνικό κορμό εκεί στην ΑΕΚ, γιατί δεν έχει. Στον πασχετικό άκρη θα γίνει συνέλευση 8 Ιουλίου. Να δούμε τι θα δούμε. Καλά, ξεμπερδέματα, φίλε. Όταν γίνεται αυτή η συνέλευση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την πρώτη μέρα τη άδειά μου, yes. Το μοναδικό πράγμα στον Άρη μπορεί να φέρει ελπίδα είναι ότι έχει όντως παράγοντες οι οποίοι μπορούν να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να βοηθήσουν. Θα το κάνουν εκεί. Αν το θέλουν. Πρόσεξε. Άλλο το να, από το να έχω παράγοντες που εγώ μέχρι στιγμής δεν βλέπω και κανένα να έχει βγει τόσο πολύ μπροστά και να δείχνει ενδιαφέρον. Okay. Μέχρι το βάζει το χέρι στη τσέπη υπάρχει διαφορά. Ένας υπάρχει, δεν ξέρω ότι είναι κι άλλο που να βοηθήσει, αλλά αυτός που είναι σταθερή πηγή ρευστού τα τελευταία χρόνια είναι ο κύριος Πλιάκης. Και ούτε το διαφημίζει ούτε τίποτα. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay, αλλά αυτός... και αυτός ο Πλιάκης πόσα να βάλει πια. Ναι. Σ' αρέσει αυτές, ε. Mm. Είναι πολύ ωραίες. Ας τα πάρουμε, ρε, γιατί είναι. Είναι σουγκαρφή όμως. Όχι, το λέω γιατί κάνει και διατροφή γι' αυτό. Το προσέχω. Τι κάνεις, αμάδες. Μου βγήκε ο φακός. Α, πήγες στο μπάνιο. Τον έβαλα. Α, τον έβαλες, μπράβο. Δεν θα κάνεις, λέει, δεν είσαι κάνεις λέιζερ. Όταν αρχίζουν να ακούγονται, φίλε, γενικές συνελεύσεις. Συναντήσεις παραγόντων. Αυτά. Και όλα αυτά. Δεν ζηλεύω καθόλου. Γιατί τα έχω ζήσει. Είσαι στον δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Ξεκινάει από μια γενική συνέλευση. Πάει μετά σε συναντήσεις παραγόντων. Υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι. Mm-hmm. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, ένας. Εμένα, Νίκο, στα αυτιά μου έχει θέσει μια πληροφορία. Κακοτράχαλος δρόμο. Ότι ο Γουίλ το έχει λύσει τον μπαν. Ή θα το λύσει άμεσα. Έτσι λένε κάτι πληροφορίες μου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Γιατί και όλα κιόλα. Πρόσεξε με. Και τα 9. Αυτή τη στιγμή με τα 9 είναι καμιά 600 σίγουρα. Πρόσεξε. Πρέπει. Σίγουρα δεν θα τα δώσει όλα. Θα τον πει πόσο χρωστά 150. Έλα, σου δώσω 100. Πάρε τώρα 20. Υπάρχει μια πληροφορία ότι του λείπουν ένα 200 και βρέθηκε γι' αυτό. Θε να μου κάνει δεύτερη μεγάλη αποκάλυψη σήμερα στο ραδιόφωνο μετά τον Όλυμπο και τον Αντετοκούμπο. Σταμάτησε τι λέει αυτό. Δεν έχει σημασία, φίλε. Εγώ σου λέω ότι έφτασε στα αυτιά μου. Το οποίο το μεταφέρω σαν φήμη. Είναι λίγο του γκου του μπιτρού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν το κάνει. Θα φανεί το χιόνι μου, τι θα πάρει ο Άρης. Παίζει ρόλο προπονητή. Αν φανεί. Ανάλογα πώ θα κινηθεί. Θα σου πω έξω τι εννοώ. Τώρα δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κατάλαβα τι εννοεί. Οκ, είναι. Άμα πάρει καλό προπονητή. Όχι. Δεν έχει να είναι καλό ή όχι. Αυτό είναι υποκειμενικό. Αυτό που βοηθάει οικονομικά θα βάλει και τον προπονητή. Όχι. Ούτε. Θα σου πω έξω τώρα γιατί δεν γίνεται. Είναι πολύ. Για να το εξηγήσουμε. Ποιο Λούκα Μπάνκι, ρε φίλε. Προπονητή είπαμε να πάρει, όχι. Γκλάστρα. Δοκιμαστή κρασιών. Έχει θέμα με την ΑΕΚ. Τώρα να σε δω του χρόνου με την ΑΕΚ. Πολύ καλή ΑΕΚ. Πολύ καλή ΑΕΚ. Πολύ καλή. Να πάει καλά. Ένα τρίτο πόλο να υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ. Βέβαια. Πόπο κολοτούμπα. Πόπο κολοτούμπα. Πάμε να καλησπέρα. Είναι εκτό από πρόοπτου, πιστεύω θα είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ, πέρα από την πλάκα τώρα, στο μπάσκετ θα έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλο. Αν. Αν τον ο άνθρωπο λίγο στην αρχή, αν του κάτσουν και δύο στραβά αποτελέσματα, δεν φαγωθεί με συνοδικέ διαδικασίε. Που πιστεύω δεν θα γίνει. Πιστεύω δεν θα γίνει. Στο Σιρίζι βλέπω πολύ ο Μάκης. Τώρα. Τώρα, ναι. Ναι. Τώρα. Ωραία. Ναι. Πιστεύω δεν θα γίνει όμω, γιατί όντω ο Μάκης έχει αλλάξει λίγο η λογική του. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν κανένα 2-3 χρόνια. Ήρθε ο διευθυντή. Κάτσε ρε φίλε κάθε φορά παραπέντε ρωτά αυτό το πράγμα. Και 56 είναι επαγγελματίε είμαστε. Ήρθε ο διευθυντή. Σιγά, όχι. Αλήθεια. Πείτε στο δεν. Για να κλείνουμε 12. Τέτοιο είναι. Εγώ φταίω που θέλω να είμαι επαγγελματία. Όλα τα σοβαρά ραδιόφωνα κλείνουν παραπέντε. Ναι. Για να δίνει χρόνο στο break και στον επόμενο που θα μπει στο στούντιο. Άκου καλή ώρα να μαθαίνει τώρα που είσαι μικρή. Αυτά είναι σου νομίζω μαθαίνω μαθήματα. Πολλά. Αυτά. Και αυτά τώρα δωρεάν μαθήματα, όπως λέει, λέει και ο Χρήστος, δηλαδή και θέλω να βαράω το κεφάλι μου στον τύχο Χρυσό. Αυτά είναι δωρεάν μαθήματα δημοσιογραφία. Πολύ σου θα το λέει ο Χρήστος. Για τα οποία θα πρέπει να πληρώνει, μου λέει. Βέβαια. 10 χρόνια την ίδια τάκα ακούω. Εσύ άλλωστε, Νίκο, έχεις δώσει και διαλέξει πάνω στο. Εντάξει, παιδιά, μια φορά πήγα μίλησα σε ένα ΙΑΚ. Διαλέξει τώρα και εσύ. Εντάξει, θα μίλησε σε 5 σπουδαστέ ο άνθρωπο τώρα, εντάξει. 20. Ναι. 20. Τέλος πάντων. Ωραία. Οπότε, Νίκο, αυτά. Θεωρώ. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Ωραία. Δεν μάθαμε τι έγινε στο Βιλερμπάν Μονακό τελικά.
Παρότι υπήρχε παγκόσμια αγωνία. Κόλλησε και το live σε κάποια φάση. Ναι. Για να δούμε λοιπόν αν εδώ ξεκόλλησε. Όχι. Ωραία. Μιχάλη, τι εννοείς αδελφέ μου. 66-55, το πήρε Βιλερμπάνο. Γιατί χάθηκα λίγο. Τι σε ρώτησε, φίλε, και παντεύτηκε. Ναι, αλλά δεν μπαίνουν και 20 λέει. Ο φίλος και στην άλφος. Εννοεί ότι εσύ μπαίνεις και 20 στην Παπαδόπουλο. Καλά σου λέει. Α, ότι, α, όχι, γιατί. Α, ναι, γιατί την πέντε και τέταρτο. Ναι, ναι, ναι. Εμείς, ρε φίλε, το πρόβλημα είναι με τους προηγούμενους, έτσι. Που καταπατούν τη δική μας ραδιοφωνική ώρα. Εντάξει, ξεφεύγουνε. Και εμείς μετά αναγκαζόμαστε. Εσύ τι ώρα μπαίνεις. Γιατί ακούω καμιά φορά. Ο Μιχάλης νομίζω μπαίνει πολύ, φίλε, πολύ. Κάθε ώρα μπαίνει. Μπαίνει γενικά. Ο Μιχάλης σίγουρα μπαίνει, ναι. Ρε παιδί μου. Δεν έχει θέμα σε αυτό. Εντάξει. Ο Μιχάλης είναι ιδέα. Το Μιχάλη, παιδιά. Σε αυτό πρέπει να την έχω πει την ιστορία, σε σένα όχι. Για πες την τώρα. Είμαστε το 2014, προετοιμασία στο Πράβετς της Βουλγαρίας. Περίμενε. Σταμάτα, ρε, ήρωνα. Λοιπόν, είμαστε προετοιμασία στο Πράβετς της Βουλγαρίας. Εγώ είμαι μέσα μόνιμα, λέει, το ξέρω. Γνωστό και με τον Άρη στο Πράβετς. Με τον Άρη στο Πράβετς, λοιπόν, και με τον Μιχάλη μένουμε στο ίδιο δωμάτιο. Σε άφησε να κοιμηθεί καθόλου. Και μου πάντα περίμενα να κοιμηθώ εγώ πρώτο. Ή καμιά φορά μου έλεγε το βράδυ όταν ήμασταν κάτω και πίναμε καμιά μπύρα, μου λέει πήγαινε πέσει να κοιμηθεί, θα έρθω σε λίγο. Λοιπόν, ναι, γιατί βαρούσε το γεωτρύπανο. Λοιπόν, και είναι ένα μεσημέρι, έτσι ρε παιδί μου, ζεστό πάνω στο Πράβετς, εκπληκτική επιλογή για προετοιμασία. Και πάω εγώ πάνω στο δωμάτιο. Το Μιχάλης τον έχεις δει, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι είναι, ρε παιδί μου, 2-800 κυβικά, τα Wrangler, τα Jeep, ρε παιδί μου, που πηγαίνουν και μέσα τους βάλτους. Είναι, ρε παιδί μου, δυνατός, οκ. Okay. Και μπαίνω μέσα στο δωμάτιο και τον βλέπω ξαπλωμένο μόνο με το μποξεράκι του. Να έχει πάρει, παιδί μου, μια πολύ ελαστική πόζα για το σώμα του, θα έλεγα. Αλλά αυτό φανερώνει και κάτι πολύ θετικό για αυτόν. Και να έχει αφημένο το κινητό του πάνω στο αυτί του, έτσι, ρε παιδί μου. Και να μιλάει εκείνη την ώρα στο τότε ραδιόφωνο που εργαζόταν και να δίνει ρεπορτάζ Άρη. Δηλαδή αυτή η εικόνα όμως, αν την είχαν τότε. Σε στίχιωσε, θα λέγαμε. Με στίχιωσε. Μιχάλη, σε αγαπάμε, μην ακούσει. Πέντε χρόνια μετά, δηλαδή, του λέω. Λέω από μέσα μου, το παιδί εδώ πέρα. Ναι, κλαις. Εγώ να δεις πως έκλαιγα. Που μπήκα και το αντίκρισα και ήμουν προετοίμασος κιόλας. Και μιλούσε με το σοβαρό το ύφος. Ναι, και ο Άρης είχε την πρωινή προπόνηση. Με πολύ τρέξιμο για τους παίκτες του Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Ναι, και τον άλλο που ήταν εκεί πέρα το στίχος, είναι η αλήθεια που ήρθε μετά. Ναι. Με και τον Άρη στο Πράβετς. Βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κάναμε 7 ώρες. Πράβετς. Κάναμε μου πόλη. 7 ώρες να πάμε Θεσσαλονίκη στο Πράβετς. 7 ώρες. Ναι, αλλά λένε όσοι βρέθηκαν εκεί ότι είχε ένα πολύ ωραίο resort στο οποίο είχατε καταλύσει στο Πράβετς. Καλό ήταν, ναι. Ναι. Καμία σχέση με την όλη περιοχή. Όχι. Ήταν άλλο επίπεδο. Και ανέβαινε ωραίο πράγμα το Σαββατοκύριακο από τη Σόφια. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε να δούμε κούλι. Κουλή. Αποχωρούμε λοιπόν κι εμείς. Ακολουθεί Γεώργιος Ζαγόρας εδώ με τη ζούγκλα του. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στις 10, η γνωστή Μαϊντανή του Λίμπερο. Σε διάφορες ώρες της ημέρας είμαστε εδώ. Μία από τις ώρες που θα είμαστε αύριο εδώ, Νικοπαδόπουλε, θα είναι πάλι στις 10. Έτσι. Καλό σας βράδυ.